Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 30 Ιουνίου, πάει ο Ιούνιος και η εκπομπή Safety Car εδώ μαζί σας. Είδες για άλλη μια φορά, δεν θα μπορέσουμε Γιάννη Αντωνόπουλε. Έτσι, κάτι φαίνεται ότι γίνεται όμως, κάτι φαίνεται ότι γίνεται. Τάσο Κοτσάνη, καλημέρα. Θα το κάνουμε πιο live. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Καλά, τι θα το κάνουμε πιο live από το live τώρα. Γιατί έτσι? Έτσι θέλουμε. Στην τεχνολογία. Με αυτό που έγινε τη Δευτέρα. Το κινητό σπανεπέτατο πώς είναι. Είναι δυνατόν. Δεν φταίει το κινητό, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή. Το κινητό σου φταίει ούτως ή άλλως. Το σήμα έφταγε, είμαι σίγουρο. Ποιο σήμα? Το σήμα. Την ίδια εταιρεία έχουμε. Σε αυτόν έφταγε το σήμα. Την ίδια εταιρεία και είμαστε μια χαρά full σήμα. Σε αυτόν έφταγε το σήμα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι να πάνε πετάξει που είναι το κινητό στη θάλασσα. Κάνει και live με αυτό το κινητό. Άμα δεν μπορεί. Ναι, έλα πε τα όλα. Θα δώσουν το δικό μα, θα κάνει πέντε πράγματα. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κι εγώ τα είπα πριν, δεν με πιστεύω. Τι να κάνουμε. Μου λέει ιστορίε. Δηλαδή, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε. Άμα τη δικιά σου υπόσταση. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Το δικό σου χρήμα. Έτσι, και να παίρνουμε τα γνωστά τηλέφωνα τη γνωστή εταιρεία. Το δικό σου είναι πιο γνωστή μάρκα από το δικό μου. 452S και με 19 πυρήνες. Και οι πυρήνες φωτιάς και όλα αυτά. Άστο, κράτα το σταθερό, γιατί όταν κουνιέται αυτό το κινητό δεν μπορεί με τίποτα. Όταν κουνιέται αυτό το κινητό δεν μπορεί με τίποτα. Κράτα το σταθερό, άστο και μόνο. Περίμε. Πού να τα αφήσω. Δεν μπορώ να τα αφήσω. Έλεγα το πανταφίσα, αλλά τέλος πάντων. Εδώ δεν γίνεται, ρε τάσο. Εδώ δεν παίρνει. Μόνο εμένα. Εδώ θα παίρνει. Μόνο εμένα, ρε φλέ. Μπορεί να τα παίρνει. Εδώ. Καλημέρα σε όλου. Η εκπομπή Safety Car. Εδώ μαζί μέχρι τι 10. Μέχρι τις 10. Νομίζω ότι καλύτερα πηγαίνει έτσι. Έτσι θα πηγαίνω έτσι. Σήμερα θα σας κάνω έτσι. Να μας κάνεις έτσι. Λοιπόν, πολλά και διάφορα σήμερα. Τα νέα. Εγώ λέω να παίρνω μόνο τον Τάσο τον Κοτσάνη. Τα νέα. Έτσι. Μάλιστα. Να πούμε ότι... Τι θες να πεις. Καταρχήν έχουμε να πούμε πολλά για το event που έγινε τη Δευτέρα. Ναι, ακόμα το θυμόμαστε. Είναι μια ανάμνηση η οποία δεν φεύγει. Και εγώ το θυμάμαι. M-Tour. Και εγώ το θυμάμαι. Και ας μην ήμουν εκεί. Έχουμε να πούμε πολλά και τα περισσότερα βέβαια σε 9:30. Έτσι. Την χαρά και την ευτυχία που οδηγήσαμε τις νέες M. Κυρίως την M5 αλλά και M4 και M2. Χαρά. Η χαρά του παιδιού. Πραγματικά. Χαρά, κανονικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλά νέα. Φυσικά για το αυτοκίνητο, γιατί άλλο. Αλλά να πάμε να πούμε λίγο πρώτα το αυτό χορηγό. Έχεις πάρει το κινητό. Ναι, έχω πάρει το κινητό. Και βγάζεις. Έτσι, βγάζω. Εσένα. Τώρα κάθε σταθερά και βγάζεις. Εσένα θα βγάζω. Ναι, σταθερά έτσι. Έτσι ακριβώς ήταν και μέσα στη ΜΒ. Καταρχήν δεν μπορούσαμε να πάρουμε σωστή εικόνα. Αφού. Ναι. Αυτό μπορεί να το ομολογήσω. Τα G ήταν πολλά. Εντάξει. Πηγαίναμε σαν μπαλάκι. Μια δεξιά, μια αριστερά. Αυτός... Ειδικά όταν οδηγούσε ο Τάσος Κοτσάνης, ο οποίος μανιωδώς προσπαθούσε, ρε παιδί μου, να δοκιμάσει τα ηλεκτρονικά. Ναι. Λέει, τώρα, όχι, τώρα. Δεν γίνεται. Mm. Προσπαθούσε, αλλά δεν μπορούσε. Δεν έφευγε. Αφού δεν φεύγει το αυτοκίνητο, δεν έφευγε. Τι να κάνω. Το χαρήκαμε λίγο στην M2. Λίγο με έφυγε. Λίγο στην M2 έφυγε. Στο παρκούρ στο M2 έφευγε. Τέλος πάντων. Τώρα τι μου θύμισε. Να πούμε λίγο χορηγό και τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Και δεν λέμε. Κράταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Αφή Μάρκου. Μπράβο, εδώ είναι. Αυτό είναι, ναι. Περίμενε. Αφή Μάρκου. Κάγκελα παντού. Από ανεδρομένο αλουμίνιο. Για μια ζωή. Έτσι. Για σκάλες. Εσωτερικές. Εξωτερικές. Αυλόπορτες. Περιφράξεις. Για να περιφράζετε το αγαπημένο σας όχημα. Μπαίνετε αφήμάρκου.gr. Βλέπετε σε βιντεάκια εκπληκτικές δουλειές. Και διατάξτε, αν δεν τα βάζαμε εμείς. Ο Τάσο Κοτσάνης έχει βάλει ήδη σπίτι, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να κάνουμε διαφήμιση. Έχει ζηλέψει όλη η οικοδομή. Τι προσφορές πας στην Αβέρτα. Έτσι. Πολύ χαμηλές τιμές. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα να κληρώσουμε. Κάτσε, περίμενε. Το έχουμε σήμερα δηλαδή. Το έχουμε σήμερα. Σήμερα, κοίταξε. Δεν είναι ο πρόλογος σήμερα. Όχι, δεν είναι πρόλογος σήμερα. Σήμερα θα είστε όλοι συντονισμένοι και επειδή πολλοί θέλετε να πάτε για μπάνιο ή θέλετε να πάτε για τα ψώνια του Σαββάτου ή το ένα ή το άλλο, η εκπομπή Safety Car εδώ θα σας κάνει καψόνι.
Που σημαίνει ότι αναγκαστικά θα ακούτε 8 με 10, να ξέρετε. Τη και καψώνει. 8 με 10 θα ακούτε εδώ. Γιατί? Σήμερα που ο κόσμος θα χάρει λίγο τον ήλιο. Χάλασε ο καιρό και έχει ήλιο. Να το χάρει μετά τις 10 τον ήλιο. Δηλαδή ένα μήνα τώρα στη βροχή. Α κάνει και υπομονή. Μια μισή ώρα κάνει υπομονή. Τι θα πάει. Εσύ στη θάλασσα, να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Λοιπόν, εκεί ενδιάμεσα λοιπόν στην εκπομπή θα δίνουμε σήμα ότι. Θα είναι ξεχωριστό το σήμα, θα είναι κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Δηλαδή. Θα παίζει ένα τραγούδι. Α, θα το κάνουμε ναι, τραγούδι. Ναι, θα παίζει ας πούμε το τηλεφώνησέ μου. Μπράβο. Το τραγούδι, α, μπράβο. Ναι, θα βάζει ας πούμε εδώ. Όσο κρίνει ο Σκαλάκης, ο τεράστιος συγχολήπτης. Σόπερ, το θυμήθηκες. Συνέχισε. Λοιπόν, θα βάζει ας πούμε το τραγούδι τηλεφώνησέ μου. Αν αισθάνεσαι μόνη ναι, και τέτοιο, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Εκείνη την ώρα για ένα λεπτό, ας πούμε, σε κάθε μισάωρο ή σε ένα μισάωρο ή σε δύο, θα το δούμε αυτό. Ναι. Τώρα το δούμε. Ναι. Θα μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τηλέφωνο για να μπείτε στο διαγωνισμό. Γιατί, αν λέγαμε ότι από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα πάρετε τηλέφωνο, δεν θα κάναμε εκπομπή, θα πέρατε μόνο τηλέφωνο. Οπότε δεν γίνεται. Έτσι, για ένα λεπτάκι θα ανοίγουν οι γραμμές, ναι, θα παίρνουμε όνομα, τηλέφωνο, ηλικία, αυτά τα πάντα όλα, ε. Συνέχισε. Εγώ κάνω με αυτόν τον άνθρωπο εκπομπές. Έλα, ρε, τελείωνε τώρα, ρε. 13 χρόνια. Ωραία, θα παίρνουν τηλέφωνο και. Το βλέπεις έτσι. Μια πρόταση, ρε φίλε. Δεν θέλω πολλά. Μια πρόταση, σας παρακαλώ, αν ακούει κάποιος. Μια πρόταση να ξεφύγω από αυτόν εδώ. Μια πρόταση. Λοιπόν. Θα παίρνω τηλέφωνο, θα σημειώσουμε κάποια ονόματα αυτή την εκπομπή. Κάποια την επόμενη και στο τέλος της επόμενης εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Θα έχει κουζάκια, όχι, δεν νομίζω. Δεν θα κάνεις κουζάκια. Όχι, δεν είμαστε τώρα θέλει, για κουζάκια. Θα ναι, 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 κάτσουμε τώρα ναι, να κάνουμε κουζάκια. Αν να και έχω έτοιμο το κουζάκι. Έχεις και έτοιμο κουζάκι. Ναι. Έτοιμο, ναι. Αλλά θα το ψάξω στο Google, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τους βλέπω, δεν θα το ψάξουν. Και έχει να κάνει με την BMW. Α, είδες, έτοιμο. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε. Θα κάνουμε έτσι. Και τι θα πάρετε, έτσι. Α, μπράβο. Ποιο είναι το δώρο. Έτσι, γιατί άμα να κάνεις κλήρωση πρέπει να έχεις και δώρο. Μάλιστα, για και επειδή η εκπομπή είναι ίσως η πιο large εκπομπή. Κακός παπάς, κρίκεται, για πες. Που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πανελλάδιο. Όχι στο Πανελλήνιο, στο Πανελλάδιο. Έτσι. Ένα Samsung Galaxy S7, πες το. Αυτό. Ήθελα να το πεις εσύ, Γιάννη, τον όπλο. Ναι, ρε φίλε. Ναι, γιατί πιέζω το χέρι μου, το σνάκανε. Άστο, ρε φίλε. Να μου το αφήσω, δεν θα τα βάλει, ρε φίλε. Δεν μπορώ, να. Καλημέρα στο Σάι, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Σοφία. Όλο σκέντ. Άλλαξε με χέρι. Νάτος, ο ηχολήπτης. Από ό,τι βλέπετε, δεν μπορούν ούτε να κρατήσουν ένα τηλέφωνο σωστά. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι. Ο Τάσος πάλι τα μούτρα του παίρνει. Να βλέπετε. Μην βάζεις προφίλ, δεν σου πάει. Ναι, ναι, όχι εσύ. Ας το καλύτερα. Αν τρώ. Ναι, ας το καλύτερα. Ας το γύρω, γύρω. Αν φας τίποτα. Ούτε να φας το να μην πιείς. Ούτε να φας το να πιείς. Εκεί που είσαι. Άσε να παίρνεις εδώ. Έλα, για παίρνω. Λοιπόν, προσφορά από το 4. Δεν κοιτάς εμένα, την κάμερα. Την κάμερα κοιτάμε τώρα, την κάμερα. Προσφορά από το 4. Καμερά κυρίζει σε σένα. Κάμερα σε μένα, κάμερα. Ναι, σε κάμερα. Από το 4 θα πάρετε. Παπάφ 91. 2315. Έλα. 2315-0. 50. 2315-0. 2315. Περίμενε. Το έχω. Περίμενε. 50-60-56. Αφού μπερδέθηκαμε με τα πεπεντάρια, με τα μηδενικά. Και τι βρίσκει το 4. Αν δεν έχει πάρει 4 τηλέφωνο. Τι βρίσκει το 4. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Υπολογιστές. Α, δεν φκρίνησε γιατί τα πάντα όλα. Σταθερούς λάπτοπ. Μπράβο. Αξεσουάρ. Αξεσουάρ τι έξω, δηλαδή. Περιφερειακά. Α, μπράβο. Σέρβις, αξιόπιστο. Ένα, με τσιγκέλι που τα βγάζουμε. Πραγματικά δηλαδή, τσιγκέλι, ναι, ένα. Κάτσε ένα καφέ, δεν είναι πια. Λοιπόν, αυτά. Μάλιστα. Να πάμε σιγά σιγά σε ροή. Σε ροή να το κλείσουμε. Όχι, συνέχισε. Όχι, συνέχισε έτσι. Επειδή είναι σταθερό και πλέον μπορεί να δείξει λίγο καλύτερη εικόνα μετά από τα τελευταία. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ας το καταπιούμε και αυτό. Το οποίο έγινε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν προβοκάτια. Όχι, πάλι δεν ήταν προβοκάτια. Όχι. Άρα, όχι, δεν μπορώ να πω τέτοια κουβέντα στον αέρα της πόλης. Με τίποτα. Απλώς θα πήρε το κινητό μου και έβγαλε καλύτερο βίντεο. Περίμενε. Εδώ πέρα μέσα. Πονούσε την επόμενη μέρα. Όχι, φυσικά. Τι ημέρε έχει, γατάκι είμαι. Απλώς θα. Σιγάρε τάσο. Σιγάρε τάσο. Κάθε μέρα νιώθει τα τζι. Περίμενε. Και ξαφνικά δεν πονά. Καταρχήν πόνο δεν υπήρχε. Από την οδήγηση εδώ πέρα μέσα, αυτά εδώ. Δηλαδή από το έτσι, καλά εντάξει, όταν οδηγούσε και ο Τάσος Κοτσάνης, χτυπιόμασταν μέσα σαν φραπεδιέρα έμασταν. Έγινε,
Δηλαδή, και λέω, για ποιο λόγο, είναι ότι μετά όταν γυρνούσαμε, είδες ότι άρχισαν και πέφτανε οι αντοχές μας. Σιγά σιγά αρχίσαμε και κλείνουμε τα μάτια. Βρε, γιατί, βρε, πηγαίνεις και λες ότι είσαι κομμάτια. Και μετά, κοιμόμασταν όλοι. Η αδρεναλίνη, ναι, ήταν στα κόκκινα επί πόσες ώρες. Θα τα πούμε αυτά. Ήταν ωραίο event και ελπίζουμε να ξαναγίνει και είπαμε ότι θα ξαναγίνει. Γιατί τους άρεσε και τους. Και στη Μεβέλα. Πέτυχε. Όχι με τους δημοσιογράφους τόσο. Εντάξει, γιατί είχε αυτή η παρουσίαση. Αλλά με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν το διήμερο πριν και οδηγούσαν. Ήταν 110 καλεσμένοι την BMW. Έχοντας M. Αυτοί που έχουν M στην κατοχή τους στην Ελλάδα. Οι οποίοι οδήγησαν τις καινούργιες. Και ήταν στέθηκε με απόλυτη επιτυχία το συγκεκριμένο event. M5. Έτσι, νέα με 600 ύπους. Αυτό που θέλαμε ήταν η ροπή. Αυτή η ρημάδα 750 ανημόμετρα ροπής. Αυτό είναι. Έτσι, όταν 750 ανημόμετρα ροπής, τώρα μπορώ να σας δώσω τάξη μεγέθους για να καταλάβετε τι γίνεται. Να πούμε ότι 1-0-100 σε 3,4, 0-200 σε 11. Εντάξει. Εκπληκτικά νούμερα, τετρακίνητη. Γιατί όμως εξήγησαν και οι άνθρωποι της BMW, δεν γινόταν να τόσα άλογα και τόση ροπή μόνος πίσω. Γιατί ακόμα θα σκουπίζαμε πίσω τους δρόμους, θα ήταν δεξιά-αριστερά. Και ίσως είναι και έτσι αυτή η διαφορά που. Βασίλης Τερλέγκας, όπως θα παίρνουν τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοιταζέμαι και συνέχεια θα ήμασταν συνέχεια στις στροφές. Ναι, βέβαια, εντάξει, είχαμε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα. Για να ζήσουμε αυτό το που ζήσαμε. Το απόλυτο τρένο το οποίο έμπαινε στροφή και δεν έβγαινε. Απλά έβλεπες ότι όσο και γρηγορότερος να γινόταν ο γύρος, αυτό που μας έλεγαν και ο δοκιμαστής της M, ότι παιδιά μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα, μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Εμπιστευτείτε με, πάρτε τη γραμμή που παίρνω έτσι. Και θα μπούμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα και απλά έμπαινες ακόμα πιο γρήγορα. Εμπιστευτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μπροστά μας. Οδηγούσε μια M5 ο ένας, ο Βούλγαρος, ο Βλάντιμιρ, ναι. Και ο Θωμάς στις M4 και M2. Στο ένα κρατούσαν το τιμόνι, στο άλλο κρατούσαν τον ασύρματο και πηγαίνανε. Και εμείς προσπαθούσαμε να είμαστε από πίσω τους. Ναι. Αυτό που έλεγα και στον Ιάννη το πρωί, ότι κάτι και το οποίο θα ήθελα να συμβεί, να μας πάει ένας οδηγός, εμείς να μπούμε συνοδηγοί και να δούμε πραγματικά τα όρια του αυτοκινήτου από τους οδηγούς του το Θωμά και τον Βλάντιμ. Τίποτα, απλώς συνοδηγεί, να κρατηθούμε καλά και να πούμε κάνε μας μια βόλτα, ναι. Να δούμε λίγο τι κάνει παραπάνω, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να κάνει πράγματα παραπάνω. Εντάξει, το μόνο σίγουρο, με αυτή είναι η δουλειά τους, να κάνουν τα πράγματα παραπάνω. Όχι, και θα λέγαμε το Βλέντ, εσύ απενεργοποίησε τα όλα, πάνε μόνο με την πίσω κίνηση. Να δούμε ρε παιδί μου. Έξι. Πιστεύω ότι στις πρώτες δύο στροφές θα μοτώσουμε, λέγα, όπα, φτάνει, άσε. Όχι, δεν είναι, αυτούς τους ανθρώπους εμπιστεύεσαι. Όχι, απλά, έτσι, δεν θα άντεχες. Να, ναι. Δεν θα άντεχε. Η εμπιστοσύνη. Ενδεχομένως. Αυτοκίνητο, είχαμε εμπιστοσύνη στο αυτοκίνητο με το που μπήκαμε. Ενδεχομένως. Και μετά ναι. Την πρώτη στροφή, λέμε, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, είναι. Είναι από τα. Πάντως από τα. Τυχερά του επαγγέλματος, έτσι να πούμε. Φτάνει αρκετά, είδε πολύ Μάνο Γνωστόπουλο και πολύ Γιάννα Αντωνόπουλο. Φτάνει. Έτσι. Κάνε μια συζήτηση προσωπικού. Κάμερα σε αυτό, ναι. Κάμερα σε μένα που λένε. Ναι. Ρωτάς το παίζει Τζόβο. Η ώρα έχει πάει 8 και 20 σχεδόν. Και φαντάζομαι ξεκινήσαμε 8 και 20 και ακόμα λέμε για την BMW. Πού να πάμε σε 9.30 ώρα. Και πάλι καλά, μέχρι σε 9.30 θα πούμε τίποτα για BMW. Αν και έχει πολλά νέα για BMW. Δεν είναι μόνο αυτό, έχει πολλά νέα για BMW. Λοιπόν, άρα θα προσπαθήσουμε να πούμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει το βίντεο. Ακούτε το ραδιοφωνικά. Έλα να πάρουμε μια ανάσα και πάμε ραδιοφωνικά. Άντε, χαιρετίστε. Λοιπόν, καλημέρα λέει, μια παρέα είμαστε εδώ λέει Θεσσαλονίκη. Μετά τις 10 λέει για μπάνιο όπως πάντα. Όλοι μαζί πάμε. Χαλκιδική και όλοι μαζί γυρνάμε. Εννοείται Αστέρι, έτσι. Όλοι μαζί πηγαίνουμε, όλοι μαζί γυρνάμε. Εκτός από τον Τάστο Κοτσάνη που είναι φωνήσιο, δεν πηγαίνει για μπάνια. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει Παλικάρια. Πάλι ξεκίνησε η ζέστη. Με κάνετε παράπονα τώρα, Κώστα. Μην κάνεις παράπονα. Δηλαδή, παρακαλούσαμε να. Δηλαδή, πήξαμε στη βροχή. Φτάνει τόσο. Ας κάνει και λίγο ζέστη, να πάει ο κόσμος για μπάνια. Ιούλιος μπαίνει. Πες τα Μάνο. Αύριο μπαίνει Ιούλιος. Έτσι. Πες τα Μάνο. Πότε θα. Ο άνθρωπος θα πάει να πλατσουρίσει. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη από Κύπρο. Έχουμε εδώ και άλλα μηνύματα.
αρκετά. Είπαμε μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα, λέει Τάσο με την παρέα σου. Να, είδες αυτά. Δηλαδή, εμείς είμαστε απλά οι συμπληρωματικοί εδώ. Κατά, ο Τάσο με την παρέα του. Γεια σου, ρε Φάνη. Γεια σου, ρε Φάνη. Και να σου ζήσει, Φάνη. Θα τα λέμε αυτά. Να πούμε επίσης καλημέρα στον φίλο. Άντε, στον φίλο και συνάδελφο άντε, τον Κώστα τον Νικολακόπουλο. Επίσης στον φίλο και συνάδελφο Γιώργο τον Δανιανίδη. Στον, στον Μπίλια, στην Αναστασία. Ο Μπίλια. Μπίλιας. Δεκαετία 80 γυρίσαμε λίγο. Γι' αυτό είναι παρατσούκλι, δεν είναι το όνομά του κανονικά. Σόπενε. Παντελής λέγεται. Ναι. Αναστασία, στην Αναστασία. Που πρέπει να έχει αγώνα σήμερα, από ό,τι είχα δει. Στον Θανάση, στον μεγάλο τον Τάσο τον Τρέγια. Συνέχισε. Στον Τάσο από Σέρε, στον Σάκη, στον Τίμο, στον Άγγελο και στον άλλο Σάκη. Εντάξει, τα είπα όλα. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Άντε. FM και NO. Ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54. Γιατί ονοματεπώνυμο. Ναι, όχι, ονοματεπώνυμο δεν χρειάζεται. Δίναμε τις συνήθειες από τα δώρα που δίναμε. Τέτοια τα δώρα αυτά, ξέρεις. Εκδρομές και τέτοια από Σεπτέμβριο πάλι. Να έχετε το σχολιασμό σου και να σου λέει ποιος. Όχι, δεν χρειάζεται. Στο 54-526. Έτσι. 1,24. Ωραία, φίλε, το χαρτί είναι. Είναι γυρισμένο, έχει γυρίσει έτσι. Α, ένα λόγο, όχι, δεν βλέπεις. Είναι σαν εκείνες καινούργιες τηλεοράσεις που πηγαίνουν έτσι και. Απλά επειδή δεν είναι τηλεόραση, είναι χαρτί, το βλέπει μόνο ο Αντωνόπουλος εδώ, δεν βλέπει κανένας άλλος τίποτα. Επίσης, μέσω Facebook, μπράβο, ρε, στην ομάδα μας, Safety Car, μπαίνετε μέσα, γίνεστε μέλη και εδώ να πούμε λίγο κάτι. Αυτό το κάτι, να ανακοίνω. Ναι, όχι, όχι, θέλω να πω κάτι γιατί είχαμε, ας πούμε, είχαμε κανένα 2-3 κρούσματα έτσι τέτοια. Να ξέρετε, παιδιά, ότι κάποιοι που γίνεστε μέλη και πουλάτε επειδή έχετε κάποιο κατάστημα είτε με ασφάλειες να πω είτε με κάτι ας πούμε και έτσι γενικώς και εμπορικού περιεχομένου, ναι, μπαίνετε στην ομάδα μόνο και μόνο για να κάνετε μια διαφήμιση ή να πουλήσετε κάτι από εκεί, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ανάρτηση. Να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Δεν θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, όχι. Χθες είχαμε ένα κρούσμα ας πούμε και εδώ πήρα χαμπάρι για πέστη. Ναι, δεν ξέρω. Που είστε στο Facebook, όχι, το είδα, παιδί μου, εκείνη την ώρα. Εντάξει. Ο άνθρωπος μπήκε στην ομάδα, ήθελε να πούλησε κάτι σε ευθυνές ασφάλειες και τέτοια. Ναι. Όχι. Για να γραφεί, όχι. Δεν θα μπορέσουμε. Χωρίς να ξέρουμε. Ναι. Άλλο να πεις ότι έρχεσαι, ότι παιδιά, κοιτάξτε, για 5 ακροατές, ας πούμε, θέλω να κάνω ένα δώρο, να δώσω, ας πούμε, κάποιες ασφάλειες με 30%. Με κάτι, οτιδήποτε. Ή να δώσουμε μια ασφάλεια δώρο σε ένα Κροατή. Ναι, μαζί σου να το κάνουμε. Το κάναμε και αυτό έχουμε κάνει. Ναι, και ασφάλεια έχουμε δώσει δώρο, εντάξει. Εδώ δίνουμε εσύ τώρα 450 ευρώ τηλέφωνο τώρα. Πλάκα μου κάνεις, ποια ασφάλεια τώρα. 350 ευρώ ασφάλεια πρέπει άλλος να έχει M5 για να κάνει. Σε ρωτάσω. Από πού και σου πει 350 ευρώ. Λοιπόν. Και πρέπει στην Παγκράτη έχουμε κάνει ασφάλεια. Ξελαστικά τέτοιο τους άλλους. Το ταξίδι στην Τουρκία τότε με την Φόρμουλα 1. Είχαμε κάνει και για Φόρμουλα 1, ναι, ταξίδι. Δώρο. Έτσι, τις καλές εποχές, ρε φίλε. Μπράβο. Τις καλές εποχές. Όχι τώρα που έχουμε γίνει, να πούμε, εδώ τέλος πάντων. Παρακαλάμε να πάρουμε 2-3-5 ξενοδοχεία. Κάτι τηλέφωνο, κάτι τέτοιο. Τότε, απλά. Ξέρα, δεν είναι ο κόσμος τότε. Με άνεση. Πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα ξανάρθουν αυτές οι εποχές. Σε καμιά 50-60 χρόνια. Θα ξανάρθει. Μέχρι το 60 που θα τελειώσει το μνημόνιο. Α, μέχρι το 60 είναι. Μέχρι το 60, Για μέχρι το 60, γιατί όχι. Εμείς θα έχουμε πάρει σύνταξη, θα έχουμε. Τι θα έχεις πάρει? Θα έχουμε πάρει σύνταξη, λέμε τώρα. Α, μπράβο. Αυτό το γιατί λέμε τώρα. Μάλιστα. Μέχρι το 60 ξέρεις πόσο θα είμαστε. Εγώ θα είμαι μικρός. Δεν ξέρω για σένα. Όσο μικρός θα είμαι εγώ, θα είσαι και εσύ. Ναι, εντάξει. Τα έχουμε διαφορά. Καλά, μόνο δεν το συζητάμε. Ναι, εμένα θα με έχουν βγάλει. Εμένα θα με έχουν βγάλει ένα χρόνο πριν. Εντάξει. Έλα μου, ρε, τώρα πώς κάνεις έτσι.
Τέλος πάντων, τι θες πάλι. Κάτι ψάχνει. Τι θες να πάω να το αγοράσεις. Θες. Ναι. Τι έγινε ρε Σιμάνο, πήγε στην Ιταλία και ξαφνικά βλέπεις για Ιταλικά αυτοκίνητα. Να εδώ, πωλείται μοτέρ λέει από Ferrari F40. Τώρα έτσι. Αυτό δεν το κάνει σε μένα. Ναι, το θέμα, γιατί πουλάει V8, που Twin είναι Turbo. Οι υπόλοιποι δεν μας λέει. Έτσι, 2,9 λίτρα, απόδοση 475 ύπων. Σε Aygo μπαίνει αυτό. Άμα βγάλεις τα πίσω καθίσματα. Να το βάλουμε σε ένα Aygo, ρε παιδί μου, που έχουμε. Τέτοιο. Έτσι για... Πες μας, ξεκίνησε τώρα, αυτό λέει, το θέλεις. Ξεκινάει και καλά $22,000. Έτσι, γιατί είναι σε ένα site που γίνεται πληστηριασμός. Και υπάρχει σκοπός, λέει, να πάει μέχρι και... Όσο πάει. Εντάξει. Το θέμα είναι που είναι το υπόλοιπο. Γιατί έχουμε μόνο μοτέρ. Έτσι ρε. Τι το κάνεις, παίρνεις το μοτέρ. Ναι, ένα μοτέρ, ξέρω πώς βρέθηκε εκεί. Κάποιος, εντάξει, το, κάποιος μπορεί να το... μια Ferrari F40 ναι, για να το πάρει. Ferrari. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Το μοτέρ. Μάλιστα. Τι άλλο θα δούμε σε αγγελίες. Κρίμα, δεν έχω 22.000 καπάνω να το πάρω. Κρίμα. Και πώς θα είπαμε, 2060. Ναι. Θα τελειώσει τα μνημόνια. Κάπως έτσι. Πόσο χρόνο θα είσαι. Δεν θα είμαι, ρε φίλε. Μπορεί να είσαι, ρε. Γιατί να μην είσαι. Γιατί άμα είμαι, αν θεωρήσουμε ότι τώρα έχουμε 10. Να μην είμαι τόσο. Πόσο θα είσαι. Πρέπει να σκεφτώ, περίμενε. Βάλε 42 χρόνια από τώρα. Σταμάτα λίγο, ρε. Μη με γανείς. 82 χρονών. Ναι. Ωραία. Θα είσαι 82. 83. Α, ο άλλος 75 χρονών λέει. Διπλασίασε τους ύπους στο Golf R. Που είχε. Ναι. Εντάξει. Το περίμενε σε 75 χρονών να το διπλασιάσει. Δεν περίμενε. Λοιπόν. Επειδή το εφάπαξ. Ο συγκεκριμένος λέει 75 χρονών. 75 του. Μπορεί. Εντάξει. Είπαμε. Ιδιοκτήτης έφτασε, λέει, το Volkswagen Golf σε 600 ύπους. 75 χρονών. Σαν την M5. Α, ναι, στους ύπους. Ναι, στους ύπους. Ναι, στους ύπους. Το έκανε 600 άλογα. Εντάξει. Του άρεσε το tuning. Τι να κάνουμε. Μόνος του δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Τι να κάνω. Σκοπό αυτό να τον έχεις παππού. Ε. Ναι, γιατί είσαι παππού. Να κληρονομήσεις το κινητάκι με τα 600 άλογα. Α, να το κληρονομήσεις. Ναι, τι. Δεν θα τα χωράσεις εσύ. Όχι, τι να. Α, μπράβο. Ο παππούς θα σου πουλήσει τα μάξι του, είναι δυνατόν. Μπλέτε. Είναι 600 άλογα τώρα, εντάξει. Κατά ψέματα, είναι έτσι εύκολο. Εν τω μεταξύ, καλοκαίρι που λες, θα έχουμε και τους γνωστούς κάγκουρους στις παραλίες της Ελλάδος. Τώρα που έχουμε πήξει τα SUV. Ωχ, φίλε μου. Ναι, που θα μπαίνουν έτσι μέσα. Και θα βγαίνουν μετά. Στην άμμο, εκεί να κάνουν τη λεζάντα. Έλα ρε τώρα, εντάξει, που το είδες. Θα μπαίνουν μέσα εκεί πέρα με τα τετρακίνητα, να κάνουν τη λεζάντα, ότι να, και εμείς είμαστε και μέσα στην αμμουδιά. Πού το είδες αυτό το πράγμα, δηλαδή. Όχι, όχι, όπα, όπα. Το παραλέτης Καλκιδικής που το είδες. Το 98% των SUV που υπάρχουν είναι δικίνητα. Ναι, αυτοί που μπαίνουν μέσα, πλέον έχουν καταλάβει. Α, το έχουν καταλάβει. Ναι, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι αν δεν είναι τετρακίνητο, δεν μπαίνει στην άμμο. Το έχουν καταλάβει. Μακάρι. Και έτσι γίνεται που λες. Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο σε εμάς, γίνεται και στην Ιταλία. Στις παραλίες Ιταλίας. Παράλια να έχει Ιταλία τώρα, δεν ξεχάσουμε τώρα. Ποιες παράλιες Ιταλίας τώρα. Έτσι. Και τι κάνανε εκεί οι καραμπινιέροι. Τι έκαναν και οι καραμπινιέροι. Προσθέσανε ένα Jeep Wrangler. Ένα. Εντάξει. Θα μου πεις, είναι και πολύ παράλιες, μεγάλες παραλίες. Το οποίο λέει θα περιπολεί τις παραλίες. Έτσι, για να βλέπει τι γίνεται. Μην μπαίνουν οι διάφοροι εκεί και κάνουν τη λεζάντα τους μέσα στην αμμουδιά. Να μπαίνει ο αστυνομικός με το κάμπριο του Jeep Wrangler και δεν συμμαζεύεται και να πήγαν λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. 2,8 απόδοση 200 ύπων. Τροχαίο δηλαδή είναι το Jeep Wrangler της τροχαίας. Ναι, ναι, είναι το καραμπινιέρι. Να, εδώ βλέπεις. Ωραίο. Με 200 ύπους. Σε 9,5 το. Ναι, δεν ξεφεύγει τίποτα. Έτσι, και εδώ θέλουμε μερικά τέτοια. Ναι. Θέλουμε μερικά τέτοια εργαλεία. Θα είσαι και Jeep Wrangler εσύ. Όχι εγώ. Να δώσουμε στους Έλληνες αστυνομικούς εδώ και τις παραλίες. Ναι, όποιος μπαίνει εκεί με τη... Δώσε τα περιπολικά που χρειάζονται. Για να μπορέσουν να κάνουν τις περιπολίες και μετά άσε τώρα. Αυτό ήταν, εντάξει, πρωί γέλασα. Πιο απ' όλα, με το δημοσίευμα που βγήκε. Ναι, ναι.
Εντάξει, γιατί. Πού είναι το κακό. Η ελληνική αστυνομία λέει, έστειλε σε εταιρείες. Λογικό. Πού θα στείλει, σε εταιρείες. Ναι, ναι, να τους δώσουν προσφορά για αυτοκίνητα, για να ανανεώσουν το στόλο. Η οποία προσφορά βέβαια έλεγε σε 24 ώρες. Σε 24 ώρες μέσα τελειώνει η προσφορά. Εύκολο πράγμα. Τώρα μπα, στείλεις δηλαδή τώρα. Θέλεις ένα email, ρε παιδί μου, σε μια εταιρεία. Ναι. Και λες... Γι' αυτό, 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 αυτά, αυτά. Όχι αυτά, αυτά. Βάζεις πρώτες εγγραφές. Ναι. Ωραία. Και στείλε μου τιμή. Σε 24 ώρες μέσα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Μπορείς. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι κάποιοι μπορούσαν και είχαν ήδη έτοιμες προδιαγραφές. Σόπα, καλέ με το λες αυτό. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Θες να πεις ότι ήταν φωτογραφημένοι. Όχι, αποκλείεται. Όχι. Σε παρακαλώ. Όχι, αποκλείεται. Τέτοια πράγματα μην τα λες. Όχι, με τίποτα. Όχι. Όχι, όχι. Πλά, λέω ότι μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιοι να είναι πιο έτοιμο πόλεμο από κάποιους άλλους. Ναι, δηλαδή. Ή επίσης να είναι τόσο άπλες που να μπει. Κάθονται, ας πούμε. Αυτό τώρα. Δεν έχει πολλή κίνηση. Όχι. Κάθονται, ας πούμε, οι διάφοροι, παιδί μου, και οι πολιτές, οι υπεύθυνοι των εταιρεών, ας πούμε. Συζητάνε στα γραφεία μεταξύ και λένε τώρα. Αχ, μου ήρθε μια προσφορά. Όχι, όχι. Λέει, μήπως. Λέμε το, να κάνουμε καμιά προσφορά να υπάρχει έτοιμη. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί, ρε παιδί μου, να χρειάζεται οποιοδήποτε μια προσφορά. Διοικεί είναι στην προβλέπει. Ναι. Έτσι, μπράβο. Τι είπε τώρα. Τι είπε τώρα, ρε. Τι λες, δεν παχά, τον έχουμε εδώ Σωτήρη. Πέρα. Σωτήρη. Είμαι περήφανος. Πάμε για διάλειμμα. Πάμε, Σωτήρη, πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Με Τάσο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο, Μάνο Γνωστόπουλο, πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Και με πολλά θεματάκια για το αυτοκίνητο. Έχουμε και φόρμουλα, ναι, πρέπει να ασχοληθούμε. Ναι. Μετά, μετά. Να πούμε ότι χορηγός εκπομπής Αφιμάρκο, κατασκευαστική εταιρεία στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης. Μπαίνετε στο αφιμάρκο.gr και βλέπετε και τρόπους επικοινωνίας για να μπορέσουν να έρθουν στο σπίτι σας να σας κάνουν μια δωρεάν εκτίμηση για να βάλετε κάγκελα από ανωδιωμένο αλουμίνιο για μια ζωή, σε πάρα πολλά σχέδια για σκάλες εσωτερικές, εξωτερικές, αυλόπορτες και περιφράξεις, τα πάντα όλα. Να πούμε ότι σε λίγο θα δώσουμε, θα ανοίξουμε γραμμές, θα σας πούμε εμείς πότε θα ανοίξουμε γραμμούλες, έτσι για να πάρετε τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση για το Samsung S7 Galaxy S7 Galaxy. Φτάνει. Φτάνει. Μην το πεις πολλές φορές. Φτάνει. Αυτό. Samsung Galaxy αυτό. S7. Αφού είναι από πολλά, ρε φίλε. Εμείς κάποτε λέγαμε ποιο έχεις. Αυτό. Το Nokia. Ναι. Τι έχεις το Nokia. Τι έχεις το τέτοιο. Τι έχεις αυτό. Το Ericsson. Λοιπόν. Το οποίο ξαναβγαίνει, δεν ξέρω αν το είδες. Ναι. Έτοιμος, το πάρει. Μην το λες. Καλημέρα σε όλους που μπαίνετε στο Facebook στην ομάδα μας και στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Και πάμε να πούμε λίγο δύο πράγματα. Γιατί το μέλλον της αυτοκίνησης είναι η ηλεκτροκίνηση, Τάσο και Γιάννη. Απλά το θέμα είναι ότι έγινε μια έρευνα. Τι έγινε, Τάσο? Εντάξει, ρε. Πώς κάνεις έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Θα παίξουμε το τάμπλετ. Πω, πω. Θα μας αφήσεις να κάνουμε εκπομπή. Έλα, θα προσέξω λίγο να κάνεις δύο θέματα. Λοιπόν, τέλος. Μια έρευνα, λοιπόν. Έτσι χαρακτηρίζει τις προσδοκίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη των Ηλεκτρικών Οχημάτων ότι είναι μη ρεαλιστικές αυτές οι προσδοκίες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε χώρες όπου ο μέσος μισθός είναι κάτω από τις 18.000 ευρώ, το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κινείται λίγο πάνω από το 0%. Χαρακτηριστικά η Εστονία... Ναι, παρακαλώ. Μισθός κάτω από 18.000 ευρώ. Ετήσιο. Ετήσιο. Μισθός και 18.000 ευρώ, λίγο. Ακούστε και λίγο κάπου. Όχι πως δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλοί οι οποίοι πληρώνουν με 18.000 ευρώ. Αλλά τέλος πάντων, να τους βγάλουμε αυτούς στην άκρη. Ετήσιο εισόδημα, λοιπόν. Δεν είναι σαν και εσένα, ας πούμε. Ναι. Πίστεψέ με ότι αν είχα 18.000 ευρώ το μήνα. Πιστεύω ότι θα κάνεις ακριβώς αυτό που κάνεις και τώρα. Δεν θα αλλάζει τίποτα η ζωή σου. Ναι. Θα πήγαινε να σκοτώσουν 7 ώρα το πρωί. Ναι, θα από εδώ, θα πήγαινε από εκεί, θα έτρεχα σε κόμπο. Όλη μέρα και να κάνω. Ναι. Καλά, ναι. Και εγώ περίμενα. Λοιπόν. Εστονία, λοιπόν, με 17.500 ευρώ. Πού το ξεκινάει τώρα. Πάμε τώρα για Εστονία. Ναι. Πού το μερίδιο ηλεκτρικών
αυτοκινήτων 0,17. Εντάξει. Η Ρουμανία. Που είναι στα 9600. Στα 9600, 0,18. Δεν συμβαδίζει τώρα αυτό βέβαια. Που και πάμε στην Ελλάδα, ρε φίλε. Ελλάδα, η Ελλάδα έχει 16.600 ευρώ μέσο εισόδημα έχουμε εδώ. Αχα. Ωραία. Και μερίδιο αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτων είναι 0,23%. 16.600 είμαστε ευρώ, παραπάνω από του άλλου. 16.600 ευρώ για να έχει εισόδημα. Ρε, είμαστε παραπάνω. Περίμενε τώρα για να βάλουμε τα πράγματα. Γιατί αυτή είναι η γραμμή των σύγκριση. Είμαστε ανάμεσα σε. Ναι, 0,23. Σε Εστονία και Ρουμανία. Δεν μπερδεύεσαι. Ναι. Το μέσο όρο. Ναι. Ο μέσο όρο είναι πολύ παραπάνω. Ήδη είπε το πλέον μας. Δηλαδή, ο μέσο όρο εδώ στην χώρα μα. Είναι 16.600. Παίρνει 1.000 και μισθό. Ναι. Για να βγάλει 16.600. Εννοείται. Ναι. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο μέσο όρο είναι συνήθω μη ρεαλιστικό, φίλε. Γιατί αυτό παίρνει το μισθό τον κατώτατο που είναι τα 500. Πόσα είναι, 600. Αλλά μέχρι, 500 έπρεπε. Ναι, ναι, μέχρι το μισθό του βουλευτή. Είναι ναι, αυτές οι διαφορές. Εντάξει. Και τα Golden Boys που είχε όπως μάλλον σαν Αγωνιστόπουλος που δουλεύει και είναι Golden Boys. Όχι λοιπόν, και να έχει. Ο μέσος όρος έτσι και θα πάει προς τα πάνω. Έτσι. Άρα στη 16.600. Άρα στην αγορά ηλεκτρονικού αυτοκινήτου είσαι πολύ καλύτερα. Τι 0.23 τώρα. 0.23. Ήδη και η Nissan που έβγαλε στην δημοσιότητα το πρώτο Leaf που παραδόθηκε. Ναι. Μπράβο τους. Ναι, όχι. Παραλάβανε οι άνθρωποι στην Αθήνα το πρώτο Leaf. Πρώτη παράδοση είναι ο Nissan Leaf. Και ελπίζουμε να έχουμε και άλλες τέτοιες πωλήσεις. Λοιπόν, σε χώρες όμως που το κατακεφαλήν εισόδημα έτσι είναι από 18 έως 35, το μερίδιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων φτάνει έως το 1,8. Ενώ 6 χώρες με υψηλό πάνω από 35.000 έχουν 85% των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων. Υπάρχουν χώρες δηλαδή. Λογικό. Ναι, το Ελβετία. Ξεκινάς μόνο από εκεί. Ναι, α, όχι, να σου πω κάτι. Νορβηγία, Σουηδία, εκεί. Περίμενε. Οπα, εκεί έχουν και κίνητρα. Τους δίνουν και κίνητρα. Δεν είναι ότι απλά θα πάνε να αγοράσει ένα. Μιλάμε κατά, πάνε, βασικά όχι, για το μισθό μιλάμε. Όταν δηλαδή σε μια χώρα ο μέσος όρος είναι άνω των 3. Πόσο είπες? Άνω των 30.000. 35.000. Μέσος όρος. Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι μέχρι πού μπορεί να φτάσουν. Ναι, αλλά έχουν και κίνητρα. Δεν πιαστεί. Έχουν και κίνητρα. Δεν πληρώνουν παρκάρισμα, δεν πληρώνουν τα κυκλοφορία. Εσύ 35.000 ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα και δεν χρειαζόσουν κίνητρα για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κι όμως. Και να. Ρε φίλε, και εδώ πέρα σου δίνει μέσα 35.000. Τώρα το πάρεις, το κάνεις. Να το φορτίζεις πού! Το παίρνεις στα ονείρα και το κάνεις τι! Κι όμως η Ελλάδα έχει 38 σταθμούς για να φορτίσεις. Η Κύπρος έχει 36. Η Κύπρος έχει 36, εμείς έχουμε 38 εδώ. 117.000 σταθμοί υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Που σημαίνει ότι στο διατάφτα, παιδιά, για να. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι. Στο διατάφτα. Περίμενε. Μόλις 4 κράτη, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία συγκεντρώνουν 76% των ελληνικών σταθμών. Ναι. Φόρτισης. Δηλαδή. Ναι, στην Ολλανδία. Εφόσον υπάρχει υποδομές. Να το σκεφτείς, να το πάρεις κιόλας. Τάσο. Να με το σκεφτείς. Άμα έχεις τα λεφτά. Με 16.500 που λέει. Που νομίζω ότι δεν υπάρχει το 16.500. Εντάξει, θα μου πεις μπορεί να έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν πολύ χρήμα και να μοιράζεται λίγο έτσι. Αλλιώς δεν νομίζω ότι. Δεν έχουμε μέσα τάξη καταρχήν. Ναι, δεν υπάρχει μέσα τάξη εδώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο Έλληνας ποτέ, αν δεν βγει αυτοκίνητο ηλεκτρικό το οποίο να κοστίζει κάτω από 22-23.000, να μπει στη διαδικασία για να πάρει αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Δηλαδή το Nissan, το Leaf που λέμε που είναι 34, 35, 36. Ναι, που είναι σε normal μέγεθος. Ναι. Γιατί ηλεκτρικά μικρά έχεις κάτω από 80, αλλά είναι σε ναι, συγγνώμη, smart. Το smart ναι. Τώρα, να, δηλαδή 22-23 χιλιάρικα, ποιοι να. Όχι, έχουμε μικρά ηλεκτρικά, το οποίο είναι κάτω από 10. Αλλά δεν πάει να είναι σε μέγεθος smart. Το να πάρεις ηλεκτρικό καλημέρα. Να έχει οικογενειακούς χώρους. Αυτό είναι το νέο, να το πάρεις ηλεκτρικό. Όχι να πεις ότι θα έχω δεύτερο αυτοκίνητο για την πόλη. Ξανατονίζουμε. Δεν υπάρχει υποδομή να πάρεις ηλεκτρικό. Δεν είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει υποδομή. Μόνο αυτό. Σου λέω είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή ο άλλος δεν θα πάει να διαθέσει 37.000 αυτή τη στιγμή όταν με το ζόρι. Άσε αυτά τα 16 τώρα που λέμε. Να είχαμε να λέγαμε ζήτηση να κάναμε τώρα. Αφού το έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
και γίνει έρευνα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση που σκέφτεται το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Δηλαδή αυτό τώρα από τα 16.600, όπως λέει και εδώ και ο φίλος εδώ της εκπομπής που στέλνει τα μηνύματα, λέει πρέπει να είσαι 1.200 ευρώ το μήνα. Αν λέει ένα ζευγάρι να παίρνει 1.200 άντρας, 1.200 γυναίκα και είναι αυτός ο μέσος όρος της Ελλάδας, είσαι λέει μια χαρά ευτυχισμένος. Λέει το ξέρω, με 2.400 εισόδημα το μήνα και έτσι ένα σπίτι ναι, είναι ευτυχισμένο. Αλλά πού να τα βρεις τα 2.400 το μήνα. Έλα ρε Τάσο τώρα. Τώρα αυτοί βλέπουν, δεν ξέρω τι βλέπουν πραγματικά. Ευρωπαϊκή Ένωση ρε φίλε. Τι ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρε, υπάρχουν. Τέλος πάντων. Νοικοκυριά, αλλά λοιπόν, πόσα είναι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, δώσε σήμα. 2-31-0-287-888. Ένα λεπτό για το Σάμψο. Παίρνετε τηλέφωνο για να μπορέσουμε να μπείτε στην κλήρωση για το Samsung. Το Galaxy το S7, 2-31-0-287-888, παίρνετε τηλέφωνο. Άρξατε πυρ. Όσο εσείς θα παίρνετε τηλέφωνο, πω, το έχουμε κάνει λίγο σύστημα, λες και είναι τηλεμάτικα, όσο εσείς θα παίρνετε τηλέφωνο, εμείς θα λέμε πράγματα. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο να ασχοληθούμε για ένα στοιχειωμένο ρεκόρ στην πίστα του Nürburgring. Εκεί όπου η Porsche έσπασε αυτό το στοιχειωμένο ρεκόρ, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών με την 919 Hybrid Evo. Η γερμανική λοιπόν εταιρεία πλέον είναι η βασίλισσα του ring. Η Porsche συνέτρεψε το χρόνο του αείμνηστου Στέφαν Μπέλοφ, ο οποίος στις 28 Μαΐου του 1983 είχε ολοκληρώσει την επιτυχική διαδρομή των 20,8 χιλιόμετρων με την 956 σε χρόνο 6 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα. Πλέον το νέο ρεκόρ, και το οποίο πιστεύω θα κάνει χρόνια για να καταρριφθεί, είναι 5 λεπτά, 19 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα. Πολύ εντάξει, κάτω. Μιλάμε τώρα για μια 919 η οποία έχει σε ισχύ να ξεπερνά τους χίλιους ύπους. Εντάξει. Δεν μιλάμε για τη αεροδυναμική και τα λάστιχα, τα οποία τα ειδικά σχεδιασμένα λαστικά της Michelin, και ζυγίζει μόνο 850 κιλά. Βάλτε τα κάτω τώρα. Χίλιους και ύπους σε 850 κιλά αυτοκίνητο. Βάλτε αναλογία στον ύπο. Είμαστε κάτω από κιλό. Εντάξει, έτσι κάτω στο αυτοκίνητο φίλε είναι... Ναι. Τι έγινε, τέλος. Αυτά είναι. Τέλος, κλείσανε οι γραμμές. Ό,τι προλάβαμε. Θα σου πω κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν πρόλαβε. Δεν γίνεται. Κοίτα πώς είμαστε αυτοί. Πρόλαβα, εντάξει. Ωραία. Πέντε άτομα. Πέντε σε κάθε φορά. Δεν γίνεται. Χτυπάνε 47 γραμμές εκεί. Λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για τον ταχύτερο γύρο που έχει καταγραφεί ποτέ από τετράτροχο όχημα λοιπόν στη διαστημότερη πίστα του κόσμου, στην πράσινη κόλαση. 5 λεπτά, 19 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα. Πότε θα πάμε πλέον να τρέξουμε κανένα καλό εργαλείο εκεί πέρα. Όπου να είχαμε την M5 εκεί. 20 χιλιόμετρα διαδρομή. Τρέχα τώρα. Μάλλον έκανες αυτό που έκανες τώρα. Παιδιά, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Γιατί βλέπω συνεχίζουν ακόμα βαράνε γραμμές. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Μετά, έτσι, όταν μπούμε το διάλειμμα, πάλι θα ξαναδώσουμε ένα σήμα. Για πες. Λοιπόν, τρέχες τώρα που έτρεξες τις αίρες και ευχαριστήθηκε αυτό που ευχαριστήθηκε στην πίστα των αιώνων. Α, στην πράσινη κόλαση είναι λίγο μακριά. Θα έρθει ευκαιρία. Λέμε. Θα έχει και πράσινη κόλαση. Σου δίνατε 9-19. Με τα χίλια άλογα. Δεν μπορώ να. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα. Επειδή δεν έχω πρόβλημα πραγματικά. Α, έτσι, ναι. Να σπάσω την εικόνα μου και θα σου πω ότι είχα κάποτε ένα πράσινο αυτοκίνητο. Ναι, δεν ήταν πράσινο. Που δεν ήταν πράσινη κόλαση, το λέγανε πράσινο δαίμονα. Καημένο αυτοκινητάκι εκείνο. Πράσινο δαίμον. Ναι, τι σου ζε σηκωνόταν και αυτό καημένο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι να κάνουμε, με αυτά και με αυτά, αυτή ήταν η τρέλα μας. Πάμε σε πιο ασφαλή πράγματα. Αυτή ήταν η τρέλα μας. Μπορώ παρακαλώ λίγο να πάρω αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας ακούω στεροφωνικά εγώ. Ναι, λοιπόν. Πάμε λίγο έτσι για το. Να πούμε λίγο για την Ελλάδα που προκήρυξε διαγωνισμό αυτοκινήτων και ζητούσε προσφορές μέσα σε μία μέρα.
Το θέμα το επιμελήθηκε ο συνάδελφος ο Βασίλης Αραμπαλίδης στο Ζούγκλα. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Εντάξει, είναι όλα τα λεφτά. Και όταν βγαίνουν τέτοιες ειδησούλες, πραγματικά είναι. Λες, τι άλλο θα δούμε στην χώρα μας. Έτσι λοιπόν, για το ξέρουμε όλοι, τα περιπολικά και ειδικά ο μεγαλύτερος όγκος περιπολικών οχημάτων είναι σε άθλη κατάσταση. Εντάξει, και κατά ψέματα οι αστυνομικοί που το οδηγούν καθημερινά, εντάξει, παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα σε αυτά τα ωραία περιπολικά τα οποία υπάρχουν ακόμα. Έτσι λοιπόν, η ελληνική αστυνομία αποφάσισε να κάνει, να ζητήσει μια προσφορά, οι οποίες θα κατευθούν, το είχε δώσει στο 24ωρο περιθώριο. Φυσικά, για να δούμε λοιπόν τι θέλει. Κατηγορίες οχημάτων που ήθελε η ελληνική αστυνομία. Ήθελε επιβατικά αυτοκίνητα με κυβισμό 1600, καύσιμο πετρέλαιο με 85 και 110 ύπους αντίστοιχα. Ήθελε επιβατικά αυτοκίνητα βενζίνη να συνδυάζεται και με φυσικό αέριο. Ήθελε SUV 4x4 μέχρι 1600 κυβισμό πετρέλαιο. Θέλει 9 θέσια επιβατικά αυτοκίνητα. Φορτηγά κλειστού τύπου van 4x4 μέχρι 2 λίτρα πετρέλαιο. Φορτηγά κλειστού τύπου minivan ευέλικτα για το κέντρο πόλης, με χώρο φόρτωση ειδικά, είναι διαμορφωμένος για 2 καθίσματα με τραπεζάκια. Αυτά τα ανακριτικά. Μπράβο, μπράβο, ναι. Μέχρι 1600 κυβικά πετρέλαιο. Εντάξει. Και φορτηγά αυτοκίνητα 4x4 με επίπεδη καρότσα 5 θέσεων, αγροτικού τύπου. Πρόσεξε να δεις τώρα. Με εργοστασιακό καπάκι σκληρού τύπου στο χώρο φόρτωσης και κλιματισμό. Εντάξει. Επιπλέον να δοθούν ξεχωριστές τιμές για κοτσαδόρο, ηλεκτρικό εργάδι και διαφορικό τύπου κάρο. Εδώ δεν έχει κυβικά, θέλει πετρέλαιο. Εντάξει. Και φυσικά και αν μπορέσουν να δώσουν κάποιες εταιρείες και για μεταφορά καυσίμων. Αυτά ζητούσε η ελληνική αστυνομία, τα οποία τα έστειλε στα μέλη των αντιπροσώπων εισαγωγείων αυτοκινήτων μέχρι, δόθηκε την Πέμπτη και έλεγε τις, η προσφορά αυτή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ήθελε φυσικά κόστο ανατιμή μονάδας με ΦΠΑ, εντάξει, χρόνο παράδοσης, ανακατηγορία οχήματος και τα τεχνικά φυλάδια των συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Θέλει τη διαθεσιμότητα των επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα μεικτής καύσης, βενζίνη, φυσικό αέριο, εντάξει, και φορτηγών κλειστού τύπου. Και επίσης ήθελε, αν διατίθενται αντίστοιχα ή παρόμοια επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα μεικτής καύσης, βενζίνη, φυσικό αέριο, σε άλλες ευρωπαϊκές αστυνομικές υπηρεσίες και ποιες είναι αυτές. Αυτά ζητούσε η ελληνική αστυνομία. Εντάξει, φίλε, δεν μπορεί να τα κάνεις μπαμ-μπαμ αυτά. Μπορείς άνετα. Δηλαδή, τώρα να στείλεις μια προσφορά σε μια εταιρεία, πιστεύω ειδικά τα. Δεν μιλάμε για τα επιβατικά, αλλά για τα φορτηγά κλειστού τύπου. Και αυτά πιο άμεσα είναι έτοιμα. Ναι. Μπαμ-μπαμ. Ποιο δουλεύουν, δεν ξέρω. 24 ώρες. Για να σου βγάλει όλο αυτό. Εντάξει, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες το στέλνουν και επιβατικά και τα κλπ. Θα δούμε, Τάσο, σου πω κάτι. Θα δούμε τι θα πάρουν στο τέλος. Να δεις καμιά αλλαγή καινούργια. Θα δούμε τι θα πάρουν. Δηλαδή, το κάνουμε σε όλα αυτό τώρα είναι μορφή. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι αυτό. Μα έτσι κι αλλιώς η ελληνική αστυνομία έτσι κι αλλιώς δεν έχει μία συγκεκριμένη μάρκα πια. Σίγουρα. Περιπολικά έχει 2-3 διαφορετικές εταιρείες. Δεν πάει να πει τίποτα αυτό. Σωστά. Ναι. Αλλά τώρα, ναι, και από εδώ δεν θα πάρεις από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Λογικό. Δεν είναι όλες οι εταιρείες θα σου δώσουν τα επαγγελματικά. Αυτά από εκεί, αυτά από εκεί. Α, μπράβο. Άλλοι μπορεί να είναι στα επιβατικά. Άλλοι θα είναι στα SUV. Και άλλοι θα είναι, ας πούμε, στα
τα pick-up. Τα κρεβατικά. Ναι. Ήδη τώρα με το που το βλέπουμε έχουμε ναι. στο μυαλό μας 4-5 εταιρείες. Ναι. Για πλάκα δηλαδή. Έτσι, μπαμ, βάλτε, και, βάλτε, και ποιος θα δώσει τι. Να βάλουμε ένα τέτοιο μένα, να κάνουμε ένα quiz στον κόσμο, έτσι, από πού θα το πάρουν. Θα βάλουμε ένα στοίχημα λόγω. Αποδόσεις κάτω. Αυτό ήταν όντως προτιμότερο, ναι. Λοιπόν, πριν πάμε για διάλειμμα να πούμε ότι μόνο αν ξαναβγεί ο Καραμαλής, λέει, θα δείτε, λέει, αυτοκίνητα. Ο παππούς. Τότε είδα πολλά ακριβά αυτοκίνητα, λέει, μπορούσε ο Έλληνας να αγοράσει και γελάει φυσικά εδώ ο φίλος ο Αστέριος. Ναι, τότε που σε έλεγε πάρε κανένα δίλητρο και μην ανησυχείς, όλα καλά. Κάτσε, όλα καλά. Πάρε κανένα δίλητρο. Το πήρες. Μπορούσε να το πάρεις. Μπορούσε να το πάρω. Έτσι ρε φίλε. Ναι. Τώρα ναι, του είπε 1926 κυβικά και πάνω φορολογία και... Πάντως λέει να ξέρετε το κατακεφαλή εισόδημα δεν είναι ο μέσος μισθός σε μια χώρα. Αυτό θα κοροϊδεύουμε φίλε Γιώργο. Αν δεν το να μας λένε το 16 μισό. Δεν ξέρω πώς ξέρετε ανθρώπους εσείς γύρω σας που πλέον ας πούμε, συνεχίζουν να παίρνουν 1200-1300 το μήνα, έτσι. Εγώ έχω δίπλα μου δύο. Εσένα μας θα δώσουμε δύο μικρόφωνα. Συνδυαστικά ενώ... Συνδυαστικά, ναι. Συνδυαστικά, ήδη δύο, ναι. Σωτήρι, πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car με Τάσο Κοτσάνη και Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνα. Ο Γιάννης μας την έκανε. Με Σωτήρι Δασκαλάκη. Θα πάμε έτσι συνέχεια σε ειδήσεις φυσικά από το χώρο της αυτοκίνησης. Πηγαίνουμε με Αφημάρκου χορηγούς, κατασκευαστική εταιρεία, μπαίνετε στο αφημάρκου.gr και βλέπετε το τι κάνει ο χορηγός μας. Να πούμε ότι έχουμε 9.30 ώρα, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κώστα Διαμαντή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της BMW Ελλάς. Να πούμε για το BMW M Tour που έγινε το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και φυσικά Δευτέρα για εμάς τους δημοσιογράφους. Να πούμε τι έγινε, τι κάναμε, τι οδηγήσαμε και γενικότερα το πώς περάσαμε. Ακόμα χαμογελάς. Το πώς περάσαμε, ναι. Το πώς περάσαμε, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά βέβαια στις 9.30. Γι' αυτό θα πάμε και λίγο νωρίτερα στο μυστικό διάλειμμα για να έχουμε λίγο το χρόνο έτσι όμορφα να τα πούμε. Ναι. Ναι, να τα πούμε ακόμα λίγο πιο. Να. Εγώ λέω Τάσο για ακριβώς ένα λεπτό να βγω έξω να πάρω μερικές γραμμούλες για το Samsung Galaxy S7 που δίνουμε προσφορά από το κατάστημα Tetrabyte Παπάφη 91. 2-31-0-287-888. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για το επόμενο ένα λεπτό. Θα προλαβαίνω να το πούμε και ήδη ξεκινάνε οι γραμμές. Νέος τρόπος απόκτησης μοντέλου από τη Ford. Μια πολύ έξυπνη και ωραία ιδέα από την Ford, η οποία έχει να κάνει με την υπηρεσία μίσθωσης Ford Lease, που είναι διαθέσιμη για κάθε επιβατικό ή επαγγελματικό μοντέλο της μάρκας. Έτσι λοιπόν η Ford δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα για πρώτη φορά τη νέα υπηρεσία μίσθωσης αυτοκινήτων Ford Lease, η οποία προσφέρει στις ελεύθερες επαγγελματίες και εταιρείες την δυνατότητα να επιλέξουν τη λειτουργική μίσθωση αυτοκινήτου ως την καλύτερη λύση για την ανάπτυξή τους με τη βοήθεια ενός επιβατικού ή επαγγελματικού αυτοκινήτου Ford. Το Ford Lease περιλαμβάνει τις υπηρεσίες κάλυψη των εξόδων ταξινόμου του οχήματος, υπηρεσίες πληρωμής και διαχείρισης τελών κυκλοφορίας, πλήρη ασφάλιση οχήματος, διαχείριση τακτικής και έκτακτης συντήρησης του αυτοκινήτου, καθώς και επισκευή αντικατάσταση μηχανικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων λόγω φθοράς με γνήσια ανταλλακτικά Ford, αντικατάσταση φυσικά των ελαστικών, τεχνικός έλεγχος του αυτοκίνητου κταίων και κάρτα καύση αερίων, εγκατάσταση οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, πλήρη κάλυψη οδικής βοήθειας σε όλη την επικράτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, και φυσικά υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πελατών Ford Lease. Η υπηρεσία αυτό, Ford Lease, είναι προϊόν σύμπραξης Ford Credit της συγκρατικής εταιρείας της Ford Motor Company. Οπότε, όσοι έχετε δυνατότητα, επισκεφτείτε ένα επίσημο αντιπρόσωπο Ford
και δείτε από κοντά τη νέα υπηρεσία της Ford, Ford Lease. Τέλος, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Όσοι πήρατε, πήρατε για το Samsung Galaxy S7. Οπότε τέλος οι γραμμές. Μην παίρνετε άλλο. Λέγαμε πριν για την αγορά αυτοκινήτου, ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έρευνα που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Μεγάλη Βρετανία βρίσκουν λύσεις και βρέθηκε μάλλον λύση η οποία θα λύσει οριστικά το θέμα με την φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τοποθετώντας τάχοι φορτισές σε ολόκληρο το δίκτυο πρατήριων υγρών καυσίμων. Η σημαντική αυτή επένδυση θα γίνει από μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών στην Μεγάλη Βρετανία και θα κοστίσει περίπου 130 εκατομμύρια λίρες. Η πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που εδρεύει στο Λονδίνο ανακοίνωσε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2019 θα υπάρχουν σημεία φόρτισης σε όλα τα πρατήρια της στην Μεγάλη Βρετανία. Διαχέτοντας ταχυφορτιστές αλλά και υπερταχυφορτιστές ισχύως έως 150 kW. Επόμενος στόχος της συγκεκριμένης εταιρείας είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης σε μεγάλες αγορές όπως Γερμανίας και της Κίνας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε 20 χρόνια θα κυκλοφορούν στους δρόμους περισσότερα από 300 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φυσικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα υπερισχύσουν των ολυκτών καυσίμων με τη ζήτηση για το πετρέλαιο να μειώνεται σημαντικά. Είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και με ανθρώπους εδώ της αγοράς του αυτοκινήτου, ότι αν δεν πάρουν μπρος οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες αυτές κάνουν κακά ψέματα κουμάντο, και να μπουν δυνατά και ειδικά εδώ στη χώρα μας στο θέμα των ταχυφορτιστών, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Και ήδη βγήκε στη δημοσιότητα ότι η μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών στην Μεγάλη Βρετανία, ως μεγάλη αγορά, θα το πράξει. Τα έχει φορτιστεί λοιπόν σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμου. Και επειδή το μέλλον έρχεται όσο γίνεται πιο κοντά σε εμάς το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, άρκα της αυτόνομης οδήγησης, και αυτά που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια πραγματικά θα μας εντυπωσιάσουν, ήδη εντυπωσιάζουν τα μοντέλα που βγαίνουν της αυτόνομης οδήγησης. Ή μάλλον τα μοντέλα τα οποία έχουν κάποια αυτόνομη οδήγηση και έπεται συνέχεια. Το μόνο αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά έχει αυτόνομη οδήγηση πάνω του και είναι τα μοντέλα της Tesla. Έτσι λοιπόν η Renault είναι μία από τις εταιρείες που μπαίνει στην τελική ευθεία για την αυτόνομη μετακίνηση. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία αυτές τις μέρες πραγματοποιεί στην πόλη Ρουέν της Νορμανδίας τις τελικές δοκιμές για την υπηρεσία αυτόνομης μετακίνησης, η οποία θα είναι διαθέσιμη για όλους μας από το Σεπτέμβριο του 2018. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη απόπειρα αυτού του είδους στην Ευρώπη, η οποία σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει ένα στόλο από 4 ηλεκτρικά και αυτόνομα Renault Zoe, καθώς και ένα αστικό λεωφορείο. Στόχος του προγράμματος φυσικά να προσφέρει λύσεις μετακίνησης, ιδιαίτερα σε σημεία της πόλης τα οποία υπάρχουν σε επιλογές δεν είναι επαρκείς. Τα οχήματα θα κινούνται σε τρεις γραμμές, οι οποίες θα καλύπτουν περίπου 10 χιλιόμετρα η κάθε μία, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να καλούν το όχημα μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τους. Μην με κοιτάς εμένα. Να σε δω να παίρνεις δηλαδή το κινητό σου και μέσω εφαρμογής να καλείς. Αυτόνομη να πας λοιπόν στη Γαλλία και να το ζήσεις και αυτό. Άκου, θα σου πω τώρα κάτι. Ναι, άστο τι θα με πεις. Θα σου πω τώρα κάτι, ναι. Να τελειώνουμε με το θέμα αυτόνομη οδήγηση. Αυτόνομη οδήγηση, όπως με βλέπεις και σε βλέπω, μετά τα 75-80 μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, να ξέρεις. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω, δηλαδή αισθάνομαι να... Εδώ καμιά φορά, ξέρεις, συνοδηγός μπορεί να καθίσει καμιά φορά και
δεν έχω εγώ τον έλεγχο και με πιάνει έτσι ένα ρίγος, ας πούμε. Και σε ανθρώπους που ξέρω, έτσι. Θα καθίσω τώρα μέσα και θα βλέπω το άλλο να πηγαίνει μόνο του. Ποτέ, να ξέρεις. Θα πρέπει να είμαι σε φάση που δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια μου, δεν μπορώ να πατήσω τα πόδια μου για να πω ότι ξέρεις τι, θα με πάει εκεί πέρα, μόνο του. Λες, ναι, εννοείται. Καλά. Επειδή έχεις πολλά το τελευταίο καιρό και έχεις αλλάξει πολλές απόψεις. Έχω αλλάξει εγώ απόψεις, γι' αυτό με οδήγηση. Όχι, γενικά. Μην εγώ, το πω λες αυτό, γιατί... το καθαρό αίμο της εκπομπής. Σιγάρε. Ο ρομαντικός της οδήγησης. Καλημέρα Κώστα, καλή εκπομπή να έχεις μετά. Σιγά, σιγά, σιγά. Είδες, πήγες να πεις ψέματα γι' αυτό. Ναι. Εδώ δεν τα αφήνω σε σένα γιατί εγώ δεν. Αφού, τώρα να το κάνουμε. Ναι, τώρα. Τώρα να το κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει. Αφού θες τώρα, τώρα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί θα πάμε λίγο νωρίτερα για να μπορέσουμε να... δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε. Δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε. Γιατί είναι 9 και 22, είπαμε πάμε στο διαλυματάκι λίγο πιο νωρίς. Εντάξει, θέλει για το νέο το Honda το CRV, λέει το καλύτερο Honda της ιστορίας, εννοείται ρε φίλε. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει τα χρόνια και φτιάχνονται ρίες καινούργια μοντέλα, τα καλύτερα θα είναι. Τι να συζητήσουμε τώρα. Απλά το θέμα είναι ότι πλέον και από θέμα ατσαλιού, γιατί βάλανε έτσι πάρα πολύ υψηλής αντοχής, το 36% αποτελείται από ατσάλι και προηγμένες λέει μηχανολογικές διαδικασίες, αύξηση 35% στην αντοχή και στην κάμψη και όλα αυτά. Ναι, θα είναι λέει το ασφαλέστερο CRV που έχει βγει ποτέ. Θα έχει εξελιγμένη τετρακίνηση, real time all wheel drive και intelligent control system που θα επιτρέπει την κατανομή ροπής μέχρι και 60% πίσω τροχούς όταν χρειάζεται, κυρίως ανηφόρες και όλα αυτά. Θα έχει όλα τα συστήματα ασφαλείας που δεν θα λείπει τίποτα πραγματικά. Και αυτή τη φορά αρχικά θα είναι διαθέσιμο βενζινοκινητήρα των 1,5 από το CIVIC, τον VTEC, τον Turbo με τους 182 ύπους. Ναι, 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 ναι. Θέλουμε αυτό. Θέλουμε ένα SUV σε αυτά τα κιλά, σε αυτό το μέγεθος, με 182 ύπους. Να το έχεις, να το χαίρεσαι. Γιατί όταν είναι μεγάλο και μου δίνεις 120-130, είναι λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα. Ενώ τώρα εδώ με 182 είσαι μια χαρά. Αυτά. Εν ολίγης. Το έκανα μπαμπαμ, δεν γίνεται. Έχουμε συνέντευξη μετά. Μ' αρέσει που το πέρασε όμως το όμορφο και ωραία. Μπορούμε να πάμε σε διαλυματάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Με Τάσο Κοτσάνη και Μάνο Αργοστόπουλο πίσω από το μικρόφωνα. Και πάμε να πούμε για το θέμα έτσι το μεγάλο που είχαμε. Το θέμα το μεγάλο. Το μεγάλο το θέμα. Νομίζω είναι από εκείνες τις εκδηλώσεις που πραγματικά σε κάνουν να χαίρεσαι. Τα καλά του επαγγέλματος, έτσι. Που φτάνει εκείνο το σημείο που έρχεται η πρόσκληση για να δοκιμάσεις ένα τέτοιο υπεραυτοκίνητο, πραγματικά. Και φυσικά μαζί με αυτό και άλλα δύο υπεραυτοκίνητα, πραγματικά, της BMW. Λίγο πιο λίγο νύπων. Αλλά ναι, ίδια, το θέμα είναι η απόλαυση στην οδήγηση τελικά. Και επειδή η BMW ξέρει να δίνει απολαύσεις όχι μόνο στους δημοσιογράφους, γιατί αυτό το event δεν αφορούσε μόνο δημοσιογράφους, αλλά και κατόχους ΕΜ, θα μας τα πει καλύτερα ο Διευθυντής Επικοινωνίας της BMW, ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντής. Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Περάσατε καλά στο event? Το χαμόγελο έχει μείνει. Η αλήθεια είναι. Αφού όλοι μας ρωτάνε. Σε όλους μας. Μας σε όλους ρωτούσαν. Μας. Ένα χαμόγελο το οποίο δύσκολα σβήνει. Ναι, μας ρωτούσαν τι κάνατε. Πού ήσασταν, πού πήγατε. Τώρα να τους εξηγήσεις. Εντάξει. Οι γνώστες πάντως κατάλαβαν γιατί χαμογελάμε ακόμα. Οι γνώστες της οδήγησης. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία που μπορεί κανείς να την καταλάβει μόνο αν τη ζήσει ο ίδιος. Όσο και αν προσπαθήσεις να μεταφέρεις αυτό το συνέστημα, αυτή την αδρεναλίνη που νιώθεις όταν οδηγείς αυτά τα μοντέλα στην πίστα με τέτοιες συνθήκες, δεν μπορείς να το καταφέρεις περιγράφοντάς το.
Ακριβώς. Οπότε ήταν μια μοναδική εμπειρία με τρία μοναδικά αυτοκίνητα της γκάμας BMW M2, M4 και M5, με τελείως έτσι διαφορετικό χαρακτήρα το καθένα και διαφορετικές ικανότητες. Και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε το BMW M Tour, το οποίο έγινε εδώ στη χώρα μας και ξεκινήσε από την Παρασκευή. Αλλά για τους κατόχους M, έτσι δεν είναι? Ναι και όχι απαραίτητα. Δηλαδή δεν ήταν απαραίτητα μόνο για τους κατόχους M, ήταν και για τους φίλους της μάρκας, όπου είχαν ευκαιρία να δουν από κοντά τα αγαμένα τους αυτοκίνητα και να τα δοκιμάσουν. Περίπου γύρω στους 110 προσκεκλημένους είχαμε σε αυτό το... Λίγο παραπάνω, 140 προσκεκλημένοι μαζί με τους εκπροσώπους τύπου. Καλά, ναι, εξαιρετικά που ήταν την... Η οποία από ό,τι μάθαμε και από ό,τι είπατε και εσείς, όχι απλώς περάσαν και το ευχαριστηθήκανε, τους εντυπωσίασε το όλο στήσιμο, το όλο event της BMW Ελλάς, ήταν άψογο. Δεν υπολείποτα σε τίποτα. Ήταν, θα έλεγα, μια υπερπαραγωγή για τη χώρα μας. Σκεφτείτε πόσους μήνες δουλειάς χρειάζεται προκειμένου να μαζευτούν όλα αυτά τα αυτοκίνητα από διαφορετικές χώρες να έρθουν εδώ. Οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν προκειμένου να στήσουν αυτό το εντυπωσιακό σκηνικό που υπήρχε στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Όλοι οι εκπαιδευτές που ήταν εκεί πέρα, οι ομάδες που άλλαζαν τα ελαστικά, έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Δηλαδή μιλάμε για ένα χρόνο προετοιμασία. Οπότε νομίζω ότι και όλοι περάσαμε καλά, το ευχαριστηθήκαμε και ήταν κάτι διαφορετικό για τη χώρα μας. Γιατί κακά τα ψέματα χρειαζόμαστε τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Σίγουρα χρειαζόμαστε και κακά τα ψέματα στην χώρα μας με αυτό που περνάει στην περίοδο κρίσης. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο να φέρεις αυτά τα μοντέλα και να παρουσιάσεις και να τα παρουσιάσεις, όχι τόσο μάλλον δημοσιογράφους, αλλά στον κόσμο να έρθει να τα οδηγήσει. Αλλά για ποιο λόγο έγινε αυτό? Δηλαδή, ποια ήταν η φιλοσοφία του όλου concept BMW M Tour να έρθει στη χώρα μας? Καταρχήν όλα ξεκινάνε από τη ζήτηση. Όταν υπάρχει ζήτηση για κάποιο προϊόν, τότε βρίσκεις τον τρόπο να μπορείς να το προσφέρεις, είτε και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει αγάπη για τα M μοντέλα στη χώρα μας, υπάρχουν πελάτες και υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τέτοιου είδους αυτοκίνητα, θεωρούσαμε ότι έπρεπε να τους δώσουμε την ευκαιρία να τα δουν από κοντά, να τα γνωρίσουν και να τα αγοράσουν κάποια στιγμή. Οπότε όλα ξεκινάνε κυρίως από αυτό. Μετά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, εμείς ως εταιρεία γενικότερα μας χαρακτηρίζει η σπόρο οδήγηση, υψηλές επιδόσεις, ως μάρκα BMW εννοώ. Οπότε μας τέριαζε απόλυτα στο να μπορέσουμε να δείξουμε το κάτι παραπάνω στους φίλους της μάρκας. Όχι μόνο απλώς ένα event για ένα συμβατικό αυτοκίνητο, αλλά τι σημαίνει BMW, τι σημαίνει BMW, τι σημαίνει Motorsports, ποιο είναι το DNA της BMW. Και αυτό νομίζω ότι άξιζε να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Είναι αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος της εταιρείας πριν χρόνια, όταν ξεκίνησε η M, το οποίο μας το είπε και ο κ. Καψής, ότι για να είναι ένα σώμα καλά, πρέπει να αθλείται. Το μετέφρασε στην εταιρεία. Και πραγματικά είναι η εταιρεία M, είναι πραγματικά κάτι το ξεχωριστό. Όσοι δεν έχουν μπει να οδηγήσουν μια M, πραγματικά είναι ένας άλλος κόσμος, ο οποίος είναι πραγματικά υπέροχος, με όλη τη σημασία της λέξης υπέροχος. Είναι ένας υπέροχος κόσμος. Μου επιτρέπετε απλώς να κάνω μια μικρή παρένθεση. Τα αυτοκίνητα τα συγκεκριμένα δεν είναι απλώς να πάρεις ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων για να βγεις στον δρόμο και να οδηγήσεις γρήγορα και να στρίψεις γρήγορα. Αυτό μπορεί να γίνει και επικίνδυνο αν δεν ξέρεις πώς να οδηγείς το αυτοκίνητο με τον σωστό τρόπο. Οπότε για να μπορέσεις να καταλάβεις τη φιλοσοφία των M αυτοκινήτων, πρέπει ένα τέτοιο αυτοκίνητο το οδηγήσεις στο φυσικό του περιβάλλον, που είναι η πίστα. Μόνο έτσι μπορείς να δεις τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, την επιτάχυνση, να δεις το φρενάρισμα, να δεις πώς θα μπει στην είσοδο της τροφής, πώς θα βγει στην έξοδο, τα κρατήματα,
την πίσω κίνηση, πώς λειτουργεί, πώς κουμπώνει, ας πούμε, η ανάρτηση, όλα αυτά, δηλαδή, μόνο έτσι πώς να τα δεις. Αυτό ακριβώς είδαμε, έτσι, και να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε λίγο σιγά σιγά στα μοντέλα. Αυτό ακριβώς είδαμε και εμείς μπαίνοντας στην νέα M5 και θα ξεκινήσουμε από εκεί φυσικά. Και θυμόμαστε χαρακτηριστικά που μας έλεγαν και οι οδηγοί που ήταν ο Βλάντιν και ο Θωμάς ο Παπαπάσχος, ότι πραγματικά αν μπείτε στις ίδιες γραμμές, αγωνιστικές γραμμές που μπαίνουμε εμείς οι πρωτοπόροι, θα δείτε τα πραγματικά σας όρια να τα προσπερνάτε και να είναι τόσο άνετα που τα προσπερνάτε που δεν θα το πιστεύετε. Και όντως κάπως έτσι έγινε. Είναι ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο. Δεν το συζητάμε από πλευράς ύπων, υποδύναμης και όλα αυτά, αλλά στη σήματος. Mm-hmm. Όντως, ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι είχαμε τους εκπαιδευτές και ότι μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τις γραμμές τους, οι οποίοι είναι ειδικοί πάνω στην οδήγηση σε πίστα. Οπότε, ακολουθώντας γραμμές μπορείς ακριβώς να καταλάβεις πόσο καλό κράτημα και πόσο αξιόπιστο είναι το αυτοκίνητο. Δεν προσπαθείς εσύ να κάνεις κάτι που να βγάλεις το αυτοκίνητο εκτός τροχιάς. Οι γραμμές είναι ξεκάθαρες και όπου το κατευθύνεις το αυτοκίνητο, εκεί ακριβώς πηγαίνει. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην M5, στα συστήματα που έχει πάνω, δηλαδή στα συστήματα ευστάθειας, στα συστήματα ανάρτησης. Να πούμε ότι για πρώτη φορά έχουμε τετρακίνηση σε μοντέλο M, η οποία ονομάζεται MX Drive, που έχει 5 διαφορετικά σενταρίσματα. Στην ουσία συνδυάζει τα DSC Modes, που είναι το Dynamic Stability Control, τα συστήματα ευστάθειας, με τα Driving Modes. Μπορείς να επιλέξεις τετρακίνηση, πίσω κίνηση κλπ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι και τετρακίνητο, αλλά μπορεί να γίνει και πισωκίνητο όταν εσύ το ζητήσεις. Την εμπιστοσύνη που νιώθεις και πιστέψτε μας, το λέμε πλήρη, μετά από ό,τι έχουμε οδηγήσει, την εμπιστοσύνη που σου βγάζει το αυτοκίνητο θέλοντας να υπερβείς τα όρια του, το οποίο όχι απλώς σε έχει στο δρόμο μέσα, δεν σου αφήνει την παραμικρή σκέψη να σου περνά το μυαλό ότι κάτι μπορεί να σου συμβεί. Είναι πραγματικά κάτι για το οποίο μας έχει μείνει στο μυαλό και όλοι όσοι τους ζήτησαν μετά δημοσιογράφοι, είναι κάτι το οποίο μας άρεσε υπερβολικά και πραγματικά είναι εκπληκτική δουλειά στην BMW. Έχουν κάνει με την τρακίνηση, είναι εκπληκτική δουλειά. Το πόσο το έχουν στήσει το αυτοκίνητο και πραγματικά την εμπιστοσύνη που σου βγάζει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα να πηγαίνει σε μια πίστα να έχει 600 άλογα αυτή τη ροπή και να νιώθεις ότι δεν θα σε προδώσει το αυτοκίνητο ποτέ. Είναι κάτι ακόμα και τα μικρά, λάθη που έτσι, γιατί όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο 600 νύπων, έτσι, προφανώς μέχρι να συνηθίσεις και να όλα αυτά εδώ, ακόμα και εκείνα τα μικρά λάθη που πηγαίναμε, ας πούμε, να κάνουμε όλοι μας τα διόρθωνε το αυτοκίνητο από μόνο του. Ναι, ήταν εκπληκτικό. Και φυσικά με όλη την τεχνολογία της BMW. Πραγματικά η BMW σε αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο πέρασε όλη την τεχνολογία την οποία έχει αυτή τη στιγμή στην M5. Κοιτάξτε, η M5 αυτή τη στιγμή είναι η επιτομή ενός, ας πούμε, πολυτελούς σεντάν που συνδυάζει και την άνεση ενός καθημερινού αυτοκινήτου με όλα τα συστήματα που έχει πάνω και εκτός από τα συστήματα που έχει ασφάλειας. Έχει και όλα τα συστήματα συνδεσιμότητας που κάνουν εύκολη τη ζωή του οδηγού και την καθημερινή χρήση. Αλλά συνδυάζει κιόλας την οδική ευχαρίστηση. Πάζοντας το αυτοκίνητο στην πίστα και οδηγώντας και κάνοντας το κάτι διαφορετικό. Οπότε στην ουσία παντρεύεις δύο διαφορετικούς κόσμους. Τον κόσμο της πολυτέλειας με τον κόσμο της σπορ οδήγησης. Επίσης να σας πω ότι άκουσα από κάποιους συναδέλφους στην πίστα και στις δοκιμές ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να είσαι κανένας φοβερός οδηγός για να μπορέσεις να το οδηγείς στην πίστα. Είναι τόσο καλά ισορροπημένο σε όλα του τα συστήματα και σε όλα τα βοηθήματα που έχει και σε... Και παρόλα και στις αναρτήσεις και, και στα φρεναρίσματα και σε όλα, που το αυτοκίνητο δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση, όπως είπατε και εσείς, να σας προδώσει.
Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθείς τις σωστές γραμμές στην πίστα. Ναι, αυτό, η εμπιστοσύνη που σου βγάζει. Δηλαδή, όσο το πηγαίναμε με τον Μάνο, όσο μπορούσαμε να το δώσουμε, να κάνουμε το κάτι απότομο, κάτι για το οποίο θα μπορέσει λίγο να αντιδράσει περίεργα το αυτοκίνητο, δεν υπήρχε πιθανότητα να αντιδράσει περίεργα. Ήτανε, λες και ήταν πάνω σε ράγες, τρένο και απλά έστριβε. Απλά σε κάθε γύρο μας έλεγε και ο Βλάντιμιρ και ο Θωμάς ότι πάμε τώρα να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ακολουθήστε με ακριβώς, μπορούμε. Και σχεδόν σε λέμε, ναι, θα πάει. Δηλαδή μετά το δεύτερο γύρο, απλά λέγαμε ότι ναι, θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι άλλο, θα πάει έτσι. Ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Και αυτό ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν, να σας βγάλουν από το comfort zone. Γιατί υπάρχει ένα όριο που νομίζει ο καθένας ότι δεν μπορεί να το ξεπεράσει, ειδικά όταν έχει να κάνει με την οδήγηση. Αλλά όταν οδηγείς ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μπορείς το όριο ακόμα και να το υπερβείς σε μερικά σημεία. Πάλι όμως με προσοχή, έτσι. Και σε πίστα, πάντα. Δεν το συζητάμε. Και σε πίστα. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο το μοντέλο δεν μπορείς να πας στους ελληνικούς δρόμους τώρα και να κάνεις πράγματα τα οποία γίνονται σε μια πίστα πλήρως ελεγχόμενα και ασφάλεια. Το μιλήσαμε για πολυτέλεια, κάτι για το οποίο πραγματικά μπαίνοντας στην M5 μέσα, όντως παντρεύεται όντως ένας άλλος κόσμος. Η πολυτέλεια, το ξύλο, το δέρμα, ένα υπερπολυτελές σεντάν. Τα κατάφερε η BMW και πραγματικά δημιούργησε ένα κοψοτέχνημα μέσα στο ιστορικό του κόσμου της BMW M5. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, αν σε έπιανε κάποιος και σε έβαζε στο αυτοκίνητο με κλειστά μάτια και άνοιγες τα μάτια σου, δεν θα καταλάβαινες ότι είσαι μέσα σε μια M5. Μόνο από κάποια χαρακτηριστικά, ας πούμε, στο τιμόνι ή στα πάντελς στο τιμόνι ή στο λευγέ ταχυτήτων. Μόνο έτσι θα καταλάβαινες ότι είσαι μέσα σε μια 5, γιατί είναι τόσο υψηλό το επίπεδο της πολυτέλειας μέσα και της πολυτέλειας και της άνεσης, που δεν το καταλαβαίνεις. Είναι, όπως είπατε, είναι τα δέρματα, είναι τα φινιρίσματα, είναι οι ξύλινες επενδύσεις και οι επιφάνειες. Είναι καταρχήν, να πούμε, η οθόνη... gesture control, χειρονομίας, όπου μπορείς, ας πούμε, να αλλάξεις σταθμό στο ραδιόφωνο ή να χαμηλώσεις την ένταση κλπ. Ή να απαντήσεις σε μία κλίση χωρίς να κουμπίσεις καν την οθόνη, το δάχτυλο πάνω στην οθόνη. Είναι τόσο πολλά τα συστήματα πάνω που αισθάνεσαι πραγματικά σαν βασιλιάς της ασφάλτου. Και όχι άδικα, και... κακά τα ψέματα με 600 ύπους, πραγματικά σαν βασιλιάς. Δεν το συζητάμε. Κάτι για το οποίο μου άρεσε για κάποιον που θα θέλει να αποκτήσει μια M5, είναι ότι μπορεί να παρέμβει όταν θέλει να παραγγείλει μια M5 και πραγματικά να την κάνει με το δικό του τρόπο. Να βάλει κάποια πραγματάκια μέσα στην M5 και να την κάνει τελείως δικιά του. Κακά τα ψέματα, να έχει βγει άλλη M5 έτσι, να έχει παραγγείλει άλλη κάποια M5. Να την κάνει customize, να την εξατομικεύσει. Ακριβώς. Εκεί υπάρχει και το τμήμα το BMW Individual, το οποίο είναι ένα τμήμα που έχει δημιουργηθεί από το BMW Group για πελάτες που θέλουν να κάνουν ξεχωριστά τα αυτοκίνητά τους, επιλέγοντας κάποιους άλλους συνδυασμούς χρωμάτων, δέρματα, ζάντες, διαφορετικές αποχρώσεις αμαξώματος, και να το κάνει το αυτοκίνητό του ακόμα πιο προσωποποιημένο στα δικά του γούστα. Και η τιμή τώρα. Πάμε να πούμε αυτό για το οποίο πολλοί θα αναρωτούνται πόσο κοστίζει μια M5, πάνω από πόσο ξεκινάει. Θα σας πω, η τιμή, αυτό είναι το παράξενο της υπόθεσης. Η τιμή είναι στα, θα σας πω γιατί, είναι στα 175.000 ευρώ, από εκεί ξεκινάει. Αλλά σκεφτείτε ότι από αυτά τα χρήματα, σχεδόν 75.000 ευρώ είναι φόροι για το ελληνικό κράτος. Ωραία. Οπότε 75.000 είναι φόροι. Ωραία. Ναι, ναι. Μια χαρά είμαστε. Οπότε μπορεί κανείς να καταλάβει τι πρέπει να πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής προκειμένου να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Να πούμε αντίστοιχα ότι στη Γερμανία περίπου η τιμή είναι στις 150.000 ευρώ. Κάπου εκεί. Οπότε είναι μια σημαντική διαφορά, θα έλεγα. Εδώ Ελλάδα, σε λεφτά υπάρχουν, γιατί έτσι μας έχουν καταντήσει οι πολιτικοί. Οπότε σου λέει, εντάξει, εδώ υπάρχουν. Μπορώ να δώσουμε κάτι παραπάνω.
Δεν, πραγματικά δηλαδή αυτό δεν είναι. Υπάρχει. Και δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι ότι γενικότερα και για πιο και για διαφορετικά μοντέλα οι τιμές είναι υψηλές επειδή είναι υψηλή η φορολογία των αυτοκινήτων. Και ειδικά όταν αναφερόμαστε σε μια μάρκα όπως premium, όπως είναι η BMW, που εκεί ο φόρος είναι πολύ παραπάνω. Σίγουρα ο χώρος των πολυτελών αυτοκινήτων πλήττεται ακόμη περισσότερο. Οπότε είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε κάποια στιγμή θα αλλάξει προς το καλύτερο. Να πούμε ότι υπάρχει έκδοση με 625 άλογα, η οποία είναι 10.000 ευρώ παραπάνω. Είναι η M5 Competition Edition, πολύ σωστά. Είναι λίγο παραπάνω η τιμή και έχει 25 άλογα παραπάνω. Εντάξει, το αυτοκίνητο είναι ακόμα πιο δυνατό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι τόσο τεράστια η διαφορά ας πούμε, για αποκτήσει κανείς το ένα με το άλλο αυτοκίνητο. Με 20 ζάντες, με κεραμικά φρένα, με 1.000 πραγματάκια τα οποία είναι... Εντάξει, έχει μια διαφορά όντως, μια μικρή διαφορά από την κανονική την M5. Να πούμε και για την νομίζω ναι, ότι αν είσαι διατεθειμένος να δώσεις 175.000 από 175.000 ευρώ για να αποκτήσεις μία M5, δίνεις το κάτι παραπάνω και παίρνεις την competition. Ακριβώς. Να πούμε και δύο πραγματάκια για την καταπληκτική M4 με 350 αλλά και το παιχνιδιάρικο πραγματικά M2. Το οποίο το M2 δεν είναι αυτό που θα είναι αυτό που το προηγούμενο, απλώς περιμένουμε την καινούργια M2, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, βγαίνει τώρα σε λίγο καιρό η M2 Competition Edition, η οποία θα είναι με αυξημένη υποδύναμη. Συγκεκριμένα θα είναι 410 άλογα, η συγκεκριμένη τώρα που είναι η Run Out Edition είναι στα 370. Μιλάμε για ένα 3-λίτρο κινητήρα, ξακύλινδρο, που πάντα έχει, να πούμε πίσω ότι το κυβότιο είναι διαφορετικό συγκριτικά με την M5. Η M5 έχει οκτατάχυτο κυβότιο, ενώ η M2 και η M4 έχουν 7 αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι μια διαφορά. Νομίζω ότι είναι δύο εξαιρετικά μοντέλα, και τόσο η M2 όσο και η M4. Εντάξει, η M2 είναι στην ουσία το όποιος θέλει να μπει στο κλαμπ των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, είναι το αυτοκίνητο που μπορεί κανείς να αγοράσει. Καλύπτει πολλές ανάγκες και είναι ένα top gun θα έλεγα. Είναι, όπως το ονομάζουν πολλοί, το is for boys. Είναι το αυτοκίνητο, είναι ευέλικτο, είναι παιχνιδιάρικο, μπορείς να κάνεις διάφορα στην πίστα. Είναι αυτά που δεν απαιτεί πολύ, απαιτεί αρκετή συμμετοχή από τον οδηγό. Είναι αυτά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε την M5 και την M4, όσο και αν προσπαθούσαμε να μπορέσουμε λίγο το αυτοκίνητο να μας δώσει λίγο κάποιες χαρές παραπάνω, απόψη λίγο να μπορέσει λίγο το πίσω μέρος του αυτοκίνητου λίγο να φύγει λίγο από το δρόμο. Κοιτάξτε, τότε δεν γινόταν, υπήρχαν κάποια όρια. Τώρα, άμα ξεκινούσαμε, δεν θα γινόταν μόνο για μας, θα γινόταν για όλους. Και άμα γινόταν όλοι και μπαίναμε όπως σκεφτόμασταν και θέλαμε να μπούμε, άστο. Με την M2, μπορεί να αμαυρώναμε την εικόνα του M-Tour μετά. Αλλά με την M2 το καταφέραμε, γιατί ήταν βασικά πιο ελαφρύ το αυτοκίνητο, κακά τα ψέματα, πιο ελαφρύ. Και όντως μπορέσαμε λίγο να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι. Στο parkour πάντως που κάναμε η M2 ήταν όνειρο. Και νομίζω ότι κάνατε και καλούς χρόνους στο parkour. Ο Αναγνωστόπουλος έκανε καλούς χρόνους, είναι ο καλύτερος από τη Βόρεια Ελλάδα έκανε, να τα λέμε όλα αυτά έτσι. Αντιπροσώπησα... Συγχαρητήρια, πάντα τέτοιες επιτυχίες. Λοιπόν... Είναι κάτι το οποίο δεν... Δηλαδή, μας αρέσουν αυτά από μικρά παιδιά, τι να κάνουμε. Και με το κατάλληλο αυτοκίνητο... Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο ακριβώς σημαδεύεις, και εκεί που θα σημαδέψεις, εκεί θα σε πάει το αυτοκίνητο. Αρκεί να ξέρεις πού ακριβώς θέλεις να πας. Ναι. Εντάξει, να πούμε ότι όπως είπαμε και νωρίτερα, τα ηλεκτρονικά ήταν ενεργοποιημένα σε όλα τα αυτοκίνητα. Έτσι, για ευνόητους λόγους, για ασφάλεια κλπ. Να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε ατύχημα κλπ. Αλλά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο κάνεις ό,τι ακριβώς θέλεις, δηλαδή το προστάζεις και εκείνο ακολουθεί τις οδηγίες σου.
και όλα και τα τρία μοντέλα της M και το M5 και το M4 και το M2, πραγματικά ό,τι υπακούνε στις εντολές σου ακριβώς, ούτε να ξεφύγουν κάτω στο παραπάνω από εκεί που θέλεις, στα όρια πάντα. Πάντως, επειδή βλέπω ότι είπαμε για το M5, είπαμε για το M2, να δηλώσω ότι ο πιο ερωτεύσιμος ήχος ήταν το M4 για μένα. Εντάξει, η M4 έχει έναν ήχο, εντάξει, ξεπραγματικός ήχος, δηλαδή αυτό το μπάσο που ακούγεται συγκριτικά με τα άλλα δύο είναι ανεπανάληπτο. Επίσης να πούμε ότι το αυτοκίνητο εδώ πέρα είναι και αυτό, είναι στη μέση θα έλεγα, κάτι μεταξύ M2 και M5, είναι στα 431 άλογα. Πάλι με φτάρικη βότη όπως είπαμε νωρίτερα, αλλά αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι η σχεδίαση που έχει. Έχει μια πολύ επιβλητική σχεδίαση τόσο στο μπροστινό μέρος όσο και στο πίσω. Αλλά βασικά δεν μου είπατε ποιο από τα τρία σας άρεσε πιο πολύ. Ποια ήταν η δική σας προσωπική επιλογή? Λοιπόν, στην πίστα η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι τόσο συμφωνήσαμε, έτσι πήγαμε προς το M4. Προς το M4. Ήταν ναι. Το απόλυτο αυτοκίνητο και την πίστα του Σερών. Ίσως επειδή ήταν το κάτι το ενδιάμεσο, ίσως επειδή ήταν αυτός ο ήχος ο οποίος ηχούσε στα αυτιά σου πραγματικά, έτσι μια ψαλμωδία ωραία. Και δεν ξέρω αυτό, έτσι συνδυαστικά αλλά και στο στήσιμό του, ήταν αυτό. Νομίζω στη μέση ακριβώς. Το χαρήκαμε με δύο τρόπους πιστεύω. Και πήγαμε προς το M4 και αρκετοί ήταν οι συνάδελφοι που τίναν προς τα εκεί. Ναι. Βέβαια κάποιοι ακούσαμε ότι το ιδανικό θα είναι το M2, το καινούριο με τον κινητήρα που είναι στο M4. Εγώ βασικά άκουσα και κάτι άλλο. Η M2 με τον κινητήρα της M5. Α, καλά, ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Αρχίσαμε τις τροποποιήσεις. Οπότε ήδη έχω ένα πρώτο αίτημα για να το στείλω στο MD Vision. Ναι, ναι. Στο Μόναχο να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου αυτοκινήτου. Καλό το M5. Εντάξει, η δική μου προσωπική επιλογή είναι η M4 Coupé. Δηλαδή και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο ξερός ο ήχος που βγάζει. Έτσι. Μου άρεσε ο τρόπος που το αυτοκίνητο μπαίνει και βγαίνει στις στροφές. Το βάρος του είναι ελεγχόμενο. Και από εκεί και πέρα... μου αρέσει πάρα πολύ και η σχεδίασή του. Δηλαδή για τα δικά μου γούστα, τα δικά μου τα δεδομένα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αθλητικό το στυλ που βγάζει, αυτή η αγριάδα στο μπροστινό μέρος. Τα κουπέ τα αυτοκίνητα μια ζωή ήταν πιο ωραία. Τα μεγάλα τα κουπέ νομίζω ότι ήταν πάντα τα πάρα πολύ ωραία αυτοκίνητα. Τα μεγάλα τα κουπέ. Ναι. Και έτσι. Τη μούλα, Κωνσταντίνε? Η τιμούλα για την M4 αυτή τη στιγμή είναι στα 125.000 ευρώ, λίγο παραπάνω δηλαδή, πάνω από 125.500. Και υπάρχει επίσης και η M4 ECS που είναι στα 187.000 ευρώ. Στην ουσία έχει περισσότερη ροπή, περισσότερη υποδύναμη, κάποιες διαφορές πάλι όσον αφορά τον εξοπλισμό, διαφορετικές ζάντες, διαφορετικά χρώματα αμαξώματος και κάποιες έτσι διαφορετικές πάλι πινελιές πάνω στο αυτοκίνητο, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί λέμε για M, αλλά να πάμε και σε κάτι για το οποίο πιο προσιτό στον Έλληνα αγοραστή, με την σειρά X, ειδικά με την H2. Ναι. Υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο έχει με καινούργιο κινητήρα και είναι πιο εύκολη, πιο χαμηλή τιμή. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει διαθέσιμη στην ελληνική αγορά η καινούργια H2, η έκδοση 18i S-Drive, που είναι βενζινοκίνητη έκδοση με στα 1500 κυβικά με 140 ύπους και έχει βγει μια προσφορά που με ένα πακέτο εξοπλισμού αξίας έως 7.000 ευρώ που λέγεται Advantage Plus, το οποίο προσφέρει κάποια πράγματα παραπάνω μέσα στον εξοπλισμό, αλλά το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι ότι έχει το 7 αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη, που είναι, το κάνει το αυτοκίνητο πάρα πολύ άμεσο, γρήγορο και έχει ταυτόχρονα και χαμηλότερη κατανάλωση. Οπότε είναι ένα πακέτο το οποίο είναι αρκετά δελεαστικό και το αυτοκίνητο είναι μοναδικό στην κατηγορία των compact SUVs.
Γιατί εμείς στην Πεμέτα αποκαλούμε SAVs και όχι SUV, Sports Activity Vehicles. Κωνσταντίνε, νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσουμε κάποια στιγμή η συζήτηση για BMW και ειδικά για τέτοια αυτοκίνητα. Δεν θα σταματήσει ποτέ, δεν τελειώνει ποτέ. Με μεγάλη μου χαρά. Πραγματικά έτσι κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Έτσι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ήταν χαρά μας που κάναμε αυτή την εκδήλωση και μακάρι να μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Είτε για M-μοντέλα είτε για κάτι διαφορετικό, αλλά ιδανικά πάλι για M-μοντέλα. Θα μας ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πιστεύω ότι θα, άμα συνεχίσαμε λίγο μετά, γιατί θα πηγαίναμε και H2 και H4 και θα πηγαίναμε άλλη μισή ώρα σίγουρα. Να μην πούμε και τι είδαμε εκεί πέρα, κάτι εφτάρες. Άστο. Με V12 κινητήρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκπομπή Safety Car έχει φτάσει στο τέλος της. Θα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 8. Ακολουθεί που γράψαμε Hangover με Ελένη Πουλουνέλη Μπούντου. Μείνετε εδώ για άλλο διαγωνισμού το επόμενο Σάββατο με την κλήρωση για το Samsung S7. Ευχαριστούμε χορηγούς Αφημάρκου. Και έτσι, άλλο αυτά. Από Μάνο Γνωστόπουλο. Τάσο Κοτσάνη. Να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκύριακο. Γεια σας.